Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24, το τελευταίο της εβδομάδας. Μία μέρα πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Ήρθε και ο Σταύρος Κόλκας. Ξαναφεύγει ο Σταύρος Κόλκας. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και θα το σχολιάζουμε. Η δίκη για το Κοριόπολης. Όλοι αθώοι παιδιά. Δεν νομίζω να πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Ξεκίνησε η δίκη με 100 κατηγορούμενους. Στο πέρασμα των ετών οι 50 απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής και τη στιγμή αυτή όλοι σχεδόν ένας προς έναν αθώνονται. Προφανώς τα παιχνίδια στείνονται μόνα τους. Πραγματικά η λέξη φιάσκο νομίζω μπορεί να κολλήσει στη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να μάθουμε και τις τελικές ποινές που θα επιβληθούν σε όσους τέλος πάντων επιβληθούν ποινές. Μία υπόθεση που άνοιξε το 2011 και έχουμε 2019. Ξαναλέω, υπήρξε η παραγραφή σχεδόν για 30-35 κατηγορούμενους. Να δούμε τελικά σε ποιους θα επιβληθούν ποινές. Αλλά γενικότερα η όλη υπόθεση καταδεικνύει και τα λάθη, μάλλον τον λαθασμένο τρόπο λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης όταν αφορά μια υπόθεση τόσο πολύ κόσμο όσο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Στο δικό μου μυαλό είναι αδικαιολόγητο να περνάνε τόσα πολλά χρόνια για να ξεκαθαρίσει η όλη κατάσταση. Είναι υποθέσεις που σαφέστατα επηρεάζουν πολύ κόσμο. Θα έπρεπε λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη, αν όχι το 2012, μέχρι το 2013 να τελειώσει η υπόθεση. Θα τελειώσει το 2019. Ξαναλέω, οι μισοί απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής και αυτή τη στιγμή ένας προς έναν αθωώνονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να είναι αθώοι, okay, αλλά με βάση την κοινή λογική, όταν μπλέκονται 100 άτομα και τελικά θα την πληρώσουν, εάν την πληρώσουν 2-3, κάτι δεν πάει καλά. Εκτός αν συλληφθούν οι μπάλες και τα δοκάρια και οι αγωνιστικοί χώροι στους οποίους στήθηκαν παιχνίδια. Γιατί προφανώς κανείς άλλος δεν τα έστεινε τα μάτς. Αυτό θα είναι το πόρισμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δίκη είναι σε διακοπή και σε λίγο η εισαγγελέας θα προτείνει ποινές. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων ζήτησαν ελαφρυντικά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι ακόμα σε εκκρεμότητα η υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση. Νομίζω μέχρι το 2022 θα μάθουμε αν όντως υπήρξε ή υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Και είναι και σε εξέλιξη η υπόθεση του Τζίλου. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Μου γράφτηκαν ονόματα χθες από συγκεκριμένες πηγές. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη να λάβει τα μέτρα της. Ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο θέμα για να κάνει αλυσβερίσει με γνωστούς επιχειρηματίες που έχουν μάλιστα και μέσα ενημέρωση τα οποία ξεφωνίζουν ανελέητα και συντονισμένα την κυβέρνηση για να βγάλουν την άλλη κυβέρνηση που τους βολεύει. Δεν κρίνουμε κυβερνητικό έργο, λέμε απλά τι γίνεται, εντάξει. Μην μας χρεώσουν και πολιτική άβρα στην εκπομπή, παρότι τέλος πάντων μην τοποθετηθώ τώρα, θα έρθει η ώρα. Έχουμε αυτή την ιστορία, έχουμε και χορηγούς τέτοιου. Χορηγούς και αν έχουμε. Ναι, χθες πήγαμε στο καζίνο, στο θέατρο Βεργίνα. Είναι άλλο να το λες και άλλο να το βλέπεις, ξεκάθαρα. Κλάμα μετά και σε χαρά το, γονατίσαμε. Σου άρεσε, αγάπη? Πάρα πολύ. Στέργιο, με έχεις δώσει 30 μπουνιές από πίσω. Καταρχήν να πούμε, ναι, ότι ο Τάκης Ζαχαράτος υδρώνει τη φανέλα. Υδρώνει τη φανέλα. Δηλαδή τρεις ώρες δεν σταματάει. Ναι. Πιστεύω ότι όλη την πόλη εβδομάδα, όταν τελειώνουν δηλαδή τις παραστάσεις, Τρίτη, Τετάρτη, Δευτέρα, πόσες μέρες είναι, τρεις, δεν πρέπει να μιλάει αυτός. Πρέπει να κάνει αφωνία κανονικά, ναι, σίγουρα. Δηλαδή από τις τρεις ώρες προγράμματος
Ζήτημα να κάθισε κανένα 20 λεπτό. Χοντρά, χοντρά. Και πείτε και ένα μπράβο σε Μελίνα Τρίδου που πραγματικά ήταν πολύ καλή. Μελίνα Τρίδου. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Αλήθεια. Δεν το περίμενα. Πολύ φινετσάτη. Πολύ περισσότερο τον αδερφό τη, τέλο πάντων. Ο οποίο πραγματικά δεν συνάντησε το ρυθμό ποτέ στη ζωή του. Σε αντίθεση. Δηλαδή είναι σε μια οικογένεια. Ωραία. Και μοιράζεται το DNA. Αυτό του ρυθμού το πήρε όλο η Μελίνα Τρίδου. Και ο Γρηγόρης το μόνο που έχει ρυθμό είναι το βουτζίζει τα δόντια του. Έχει μια υπομονή. Εντάξει. Και το κάνει με ρυθμό. 35 λεπτά βουτζίζει τα δόντια του. Με την ηλεκτρονική εννοείται. Εντάξει. Και στο χτένισμα είναι καλός. Και στο χτένισμα είναι πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, γενικά χρειάζεται καμιά ώρα στο μπάνιο πριν. Ναι, δεν είναι να ζεις με τον Αθλήτη και να έχετε ένα μπάνιο. Έχουμε βγάλει με τον Γρηγόρη 3 προετοιμασίες μαζί. Δράμα. Ή θα έπρεπε να σηκωθώ από τις 5 το πρωί, ναι, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ή θα έπρεπε να μην έρθω στην προπόνηση για να κυλήσω ομαλά. Αλλά εντάξει. Γενικά σας προτείνω όταν συμβιώνετε να έχετε 2 τουαλέτες. Είναι κομβικό. Σε ξενοδοχείο Σταύρο να βρεις δωμάτιο με 2 τουαλέτες. Γι' αυτό πηγαίνουμε σε μονόκλινο, Στέργιο μου. Άπειρε. Όχι, δεν ήταν θέμα πηρίας, και τόσο μονόκλινο θα προτιμούσε, αλλά... Η τότε εργοδοσία του δεν θα το προτιμούσε. Τι ωραία. Είναι η αλήθεια. Ωραία. Ναι. Πάντως, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος ο Τάκης Ζαχαράτος, η παράσταση θα πάρει παράταση και όλο το Φεβρουάριο. Μιλάμε για μια Πέμπτη χθες. Πέμπτη, καθημερινή. Η Πέμπτη πλέον δεν δουλεύει. Και ήταν ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στο. Δεν υπήρχε άδεια θέση μέσα στο θέατρο Βεργίνη. Φοβερό. Και δικαιολογημένα, θα συνεχιστεί όλο το Φεβρουάριο. Ναι, ναι. Μιλάμε για πολύ γέλιο. Γονατίσαμε. Ειδικά το Μαζονάκι, ρε φίλε. Δηλαδή... Τον έκανε πάρα πολύ καλά. Μαζονάκι, επειδή εγώ είχα και εικόνα από το Μαζονάκι, ναι, πρόσφατη, ήταν ο Μαζονάκης. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έκανε τα γυρίσματα από τον ένα στον άλλον σε δευτερόλεπτα. Άλλαζε τη φωνή. Δεν το καταλάβαινε πώ. Καταρχήν να πούμε αγάπη, συγγνώμη, στα ουσιαδιακόπτω, ότι ο άνθρωπος άλλαζε ρούχα. Ναι. Φορέματα, γιατί ναι, σε εκείνο το διάστημα μπήκε στο πετσί και τη ζωή σαπουτζάκι κτλ. Άλλαζε φόρεμα Σταύρο, αλλά αγάπη κυρίως, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το να ετοιμάζεστε 2 και 3 ώρες, ναι, και ο άνθρωπος άλλαξε 50 φορέματα μέσα σε μία ώρα, πρέπει κάτι να σου δώσει ένα μήνυμα αγάπη. Σε κάποια φάση. Ένα μήνυμα πρέπει να το πάρει. Το γεγονός ότι ο Στέργιος ανησύχησε για ένα φόρεμα. Και σκεφτόταν πώς θα ήταν πάνω του. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Τάκης Ζαχαράτος. Και γυρνάμε και το κοιτάμε. Σε πολύ καλή κατάσταση. Εμείς άμα φορούσαμε αυτά, μπορεί να πνιγόμασταν εκείνη την ώρα. Να σταματούσε. Το σκίσιμο, το ψηλό. Σαπουτζάκι. Το πόδι που λειτουργεί. Λειτουργεί το πόδι. Να πάτε, παιδιά, ανεπιφύλακτα. Να πάτε, παιδιά. Και μες στο Γενάρη και μες στο Φλεβάρι. Κλείστε γέρο στις θέσεις, γιατί κάθε παράσταση είναι sold out και δεν είμαστε καθόλου υπερβολικοί. Εισιτήρια από τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7 και πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Και μια άλλη διαπίστωση που έκανα είναι ότι όταν δεν καπνίζεις μέσα σε ένα χώρο, καπνίζεις πολύ λιγότερο. Δηλαδή, ήπιαμε, ξέρω εγώ, 5 ποτά. Ήπιαμε. Ναι. Κάμισα 3 τσιγάρα. Βγαίνοντας έξω. Με 5 ποτά κανονικά. Σε μαγαζί που καπνίζεις, είναι 1,5 πακέτο. Χαίρομαι πολύ. Στον εαυτό σου, πες το δεν θα εύκολα. Στον εαυτό μου το μπορείς να το κάνεις, δηλαδή. Εννοείται μπορώ να το κάνω, τόσο και να ταξιδεύουμε εξωτερικό. Κάντο. Ναι. Πήρα στο λαιμό μου τον Ηλία, που με έβλεπε, είχε ένα τσιγάρο στα χέρια να περνάει η ώρα και ανάβει τσιγάρο ο Ηλίας και λέει την κοπέλα, ένα τασάκι. Ηλία. Ο Ηλίας. Το τσιγάρο είναι σβηστό. Με το αναμένο τσιγάρο δεν μπορεί να παίζει ο άλλος. Εσύ όμως, γιατί το κρατούσε σε όλη την παράσταση το τσιγάρο, δεν κατάλαβα. Γιατί σε είδα άπειρες φορές. Για ψυχολογικούς λόγους. Για ψυχολογικούς λόγους. Ωραία. Ο Ηλίας ειλικρινά. Άνετο. Άνετο. Φώνασε τη σερβιτόρα. Ένα τασάκι με έκανε. Έγινε. Τέτοια τσακάλια έχουμε μαζί από το ΠΑΟΚ 24, για να ξέρετε. Ωραία. Εντάξει. Μπράβο. Πάμε όμως στα δικά μας. Στοίχημα.gr. Επίσης. Καλό διήμερο έρχεται. Έρχεται πολύ καλό διήμερο. Πολύ καλό διήμερο. Ήδη έχω παίξει 6, 4, 30, δηλαδή έχει επενδυθεί. Α, ωραία, θα μας τα πεις μετά, στην ναι, έχει επενδυθεί. Ήδη ένα σημαντικό ποσό. Βλέπω κάτι σημεία μου φωνάζουν Σταύρο, παίξε με, παίξε με, παίξε με. Ναι. Ελπίζω η Αγγλία να βγει φυσιολογικά αυτή τη φορά. Ναι, και εγώ το ελπίζω για την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Αν πάει λίγο σωστά η Αγγλία, θα βγάλουμε μηνιάτικο. Ωραία, πάμε λίγο στο διάλειμμα μετά να μας τα πεις.
Όταν θα και 20 είναι. Τι λέω, θα πάω στο διάλειμμα. Όταν θα πάω στο διάλειμμα, τότε. Μην διώχνει τον κόσμο. Πάρα πολλέ επιλογέ σε στοίχημα, καθώ ξεκινάει η Γερμανία, ξεκινάει η Ιταλία, ξεκινάει η Τουρκία. Δεν θα παίξουμε μετά από διακοπή, θα τα αποφύγουμε. Όλα αυτά τα προαθλήματα είναι λίγο έω πολύ ρίσκο. Αλλά έχει. Έχει και Ελλάδα, ρε, ωραία. Έχει Ελλάδα πολύ ωραία. Έχει Αγγλία. Και κάποια στιγμή και στην Champions League, παρότι δεν την προτιμώ, μπαίνετε σε στοίχημα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή μέσα από ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο πρόγραμμα. Στοιχηματίζεται με ασφάλεια, άμεση απληρωμή των κερδών, 24ωρη τεχνική υποστήριξη, είτε είστε μέλη της στοίχημα, είτε είστε μη μέλη. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171. Αν θες να αναβαθμίσεις το μπάνιο σου και να εντυπωσιάσεις τους πάντες, η Αναδομό προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς κατάλληλους ανθρώπους. Περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της Αναδομό και πραγματικά οι άνθρωποι εκεί θα σας τα κάνουν όλα όπως ακριβώς πρέπει. Σταύρο, και ανανέωση έκανε η ομάδα. Αυτό και μεταγραφή έκανε. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Έπρεπε να ανανεώσει το μασχαλάκι. Απλά ανανέωσε ποδοσφαιριστή πρώτο που δεν τελειώνει το συμβόλαιό του. Ναι. Πάλι έχει παράπονο δηλαδή. σε μια μέρα και ανακοίνωση. Ανανέωσε το πίσω σβάλτο. Λογικό είναι. Καλά σου λέει. Όλο δικαίγεται και τον ανανέωσε και άλλοι και έχουν την 3-4-5. Και περιμένουν. Yeah. Το ότι πήγε πρώτα στον Business Bar είναι ένα μήνυμα υπόγειο για Βαρέλα και Κρέσπο. Άκου λίγο, όχι. Εγώ έχω αδυναμία στον Business Bar. Τον αγαπάω, ρε φίλε. Πάρα. Αλλά τώρα δεν είναι αυτή η δημοσιογραφική προσέγγιση, είναι οπαδική. Θέλω να βλέπω την αφάνα του στον ΠΑΟΚ. Να μπαίνει μέσα αυτό το. Ο Γεωργιανός σου είναι ένα μέζος, γιατί είναι κοντός με χοντροκόλληση. Γεωργιανός σου είναι ένα μέζος. Ναι, ο Μαραντόνα των φτωχών. Να μπαίνει μέσα και να το βλέπω με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έχω αρρώστια. Ουστάλλω Μπίσεσβαρ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Παθαίνω αμόκ με Μπίσεσβαρ. Δεν θα αντέξω ποτέ να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Εκεί θα πάθω. Πραγματικά είναι λόγος για σύνταξη, χαλασμένες σχέσεις, απέναντι είμαστε και τέτοια. Ωραία. Δεν θα τα αντέξω. Ναι. Άρα υπογράψε το πουλέρ μου. Ακούτε και στην ΠΑΕ. Κύριε, πώς λένε και στο Facebook, ζώα εκεί στην ΠΑΕ. Κοιμισμένη. Κοιμισμένη, ξυπνήστε, βόδια, ναι. Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό που κάνει η ΠΑΕ. Πολύ καλό. Με το Μίσιτς. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Απλώς επειδή μένουν. Αν μία στο εκατομμύριο δεν βγει ο Μίσιτς. Ναι. Λέμε τώρα. Ναι. Θα υπάρχουν και απαντήσεις μετά από κάτω. Όχι, ρε, σας σκέψαν ωραίο όμως. Όχι, ωραίο ήταν. Εντάξει. Καλό ήταν, εντάξει, όχι. Καλό ήταν. Καλό ήταν γιατί. Γιατί όταν γράφεις στο Facebook σαν απλός φύλαθος, δεν έχεις τη συνέστηση ότι μπορεί να το δεις ξαφνικά. Κάπου. Κάπου. Και τώρα βλέπεις, είχε ένα που είναι και μπροστά. Κοιμισμένη, πάρτε χαφ. Το έχει μπροστά. Ναι. Όχι ότι είχε άδικο το παιδί. Όχι, ρε, εννοείται πως έπρεπε να πάρουν, αλλά εντάξει. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αλλιώς να πεις κοιμισμένη και ζώα και στην ΠΑΕ, αλλιώς να πεις εκεί. Το ζώα και στην ΠΑΕ είναι, κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει και hashtag. Είναι παραδοσιακή έκφραση πλέον. Παραδοσιακή έκφραση, ναι. Ναι. 1,5 χρόνο δανεικός, με οποιον αγοράς. Θα μπει και στις προπονήσεις. Αν μου δώσει 5.000 και θα δώσει 1,5 χρόνο. Όχι. 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 Χάπη. Θα μου δώσει 5.000 και θα δώσει 1,5 χρόνο. Κάτσε, περίμενε. Το ξανασκέφτηκα. Επειδή έχεις πρόσωπο, είναι αλήθεια αυτό, αν μου δώσεις 7 μετά από 1,5 χρόνο, τι είναι εσύ. Καλώς. Το κογκληφείο, ναι. Σου δίνω 5, κάνεις τη δουλειά σου και μου δίνεις 7. Ένας το κογκλήφος τώρα θα γελάει μαζί σου ότι πας για ένα 30%, 40% για 1,5 χρόνο δανεισμού. Ναι, αλλά το ποσό είναι μικρό, ρε φίλε. Ναι. Γεγονός. Τέλος πάντων, λέγαμε για να ανανεώσει το Πασχαλάκη. 22. Ναι. 22. Πώς θα είναι το 22 Πασχαλάκης? 29 είναι τώρα. Ναι. Και 3. Άλλο ένα έχει μετά. Ναι. Άλλο ένα. Πασχαλάκης, ο οποίος ένα χρόνο πριν σχεδόν, λίγο παραπάνω, ήταν η ώρα που καθιερώθηκε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πότε, Νοέμβριος. Τέλη Νοέμβριο, αρχίζει Δεκέμβρη, κάπου εκεί, ναι. Στα πηγάδια. Πήρε την απόφαση. 4 Δεκεμβρίου, νομίζω. Πήρε απόφαση του Τσέσκου γιατί ο καημένος ο Ρέι, ο οποίος δεν είναι κακός θεματοφύλακας, αλλά έχει μια καντεμιά, δηλαδή όλα γράφανε. Ναι. Και λέω του Τσέσκου, μια συζήτηση που την έκανα και με παίκτες του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, όταν τους ρώτησα
τι προτιμάτε, τερματοφύλακα καλό κατά την αιστεία ή να είναι και με τα πόδια καλός, αλλά λιγότερο καλός κατά την αιστεία. Να τα βγάζει. Πολύ καλή απάντηση. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα είναι καλός με τα πόδια, αν θα αλλάζει παιχνίδι, αν θα κάνει, να τα βγάζει. Το λες και λογικό. Στην Ελλάδα το λες και λογικό. Ναι. Ναι, στην Ελλάδα το λες και λογικό. Γιατί βλέπεις τι κάνει πως χαλάξει, τι βαθμούς σου έχει δώσει. Ναι. Ξέρεις τι μου προκαλεί εντύπωση, το ότι ο Ρέι ήταν και αρχηγός στην ομάδα του στην Αργεντινή, δηλαδή, και δεν έχει, και δεν έχει το ταπεραμέντο αυτό, ρε φίλε, και την τρέλα που θέλει ένας θεματοφύλακας. Σίγουρα δεν είναι κακός. Ναι, είναι πολύ... Άτυχο, εγώ δεν τον θεωρώ άτυχο. Μπορεί... Άτυχος, μία, δύο. Μπορεί να φταίνει πολλά, ακόμα και η γλώσσα, ρε εσύ. Ακόμα και η γλώσσα, τι είναι, που επιβραδύνει, είναι η γλώσσα που μιλάει. Δυσκολεύεται λιγάκι, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Αλλά το ταπεραμέντο και το νεύρο και την τρέλα δεν θέματα είναι. Δικά του και με το παιδί θέματα και χίλια δυο, τώρα δεν είναι για τα αναλύουμε στον αέρα. Το Ρέι πάντα θα το δίνουμε μεταφρυντικά. Για κακή του τύχη όλα γράφανε, για καλή τύχη του Πασχαλάκη έφτασε ο Λουτσέσκου στο σημείο να πει για να δω και αυτόν με τον Τεκαπάζ τι πιάνει. Και του βγήκε και τα πιάνε. Στο 100% ναι. Και τα πιάνε. Άρα δικαιολογημένο ο Πασχαλάκης. Έφτασε στο σημείο της ανανέωσης. Η πρώτη, ελπίζουμε σε μια σειρά ανανεώσεων που θα γίνει. Δικαιολογημένη. Προφανώς και εξασφαλίστηκε οικονομικά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που η καριέρα του μέχρι τα 27 του χρόνια ήταν μεταξύ φθοράς και αυθασίας και σίγουρα δεν είχε μια κάβα οικονομική σοβαρή. Άρα λοιπόν και αυτός πιο απελευθερωμένος. Ελπίζουμε να πάει ακόμα καλύτερα, δικαιολογημένα πάντως κέρδισε ένα νέο συμβόλαιο και όχι επειδή του έκανε κανένα χάρη. Σου λέω, προσπάθησε να θυμηθείς τον προηγούμενο τερματοφύλακα που έδινε βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Όχι, ήμασταν ικανοποιημένοι αν δεν έχανε βαθμούς από αυτόν. Πολύ ωραία το λες. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ο Πασχαλάκης ακόμα και ο Παναγιώτης ο Γλύκος που τον κράζουν πολύ, σαν στοιχεία. Για μένα είναι ένας πλήρης θεματοφύλακας, αλλά ουσιαστικά η προσωπικότητά του ήταν αυτή που δεν του έδωσε ποτέ την όθηση που θα μπορούσαν να έχουν τα στοιχεία του. Γιατί ο Παναγιώτης και κάτω από την αιστεία και με τα πόδια και χιλιαδιό ήταν σε ένα top επίπεδο, αλλά όταν στο μυαλό σου, ειδικά σε αυτή τη θέση, δεν υπάρχει άγνοια κινδύνου, δεν υπάρχει τέλος πάντων το έκανα λάθος, δεν τρέχει κάστανο και να αντιδράς καλά, έτσι. Αυτή η άγνοια κινδύνου που έχει ο Πασχαλάκης, ο οποίος δεν είναι αλάνθαστος. Όχι, έχει κάνει και μεγάλα λάθη. Εννοείται. Αλλά τα διορθώνει. Κανείς παίκτης δεν έχει αφήσει το ποδόσφαιρο αυτό χωρίς να κάνει μεγάλα λάθη. Πόσο μάλλον του τερματοφύλακας. Αλλά η αντίδρασή του μετά από αυτά είναι και η πιο πιστική για να συνεχίσεις να πιστεύεις ότι θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Μπράβο λοιπόν στον Πασχαλάκη που όταν ήρθε δεν προκάλεσε και κύματα ενθουσιασμού. Υπήρχε μια ένταση γιατί περιμέναμε όλοι να μπει ο Σκιαμπάνης στην εξίσωση. Τώρα, το ότι ο Σκιαμπάνης θα χαθεί είναι μια απώλεια. Δεν τον είδαμε ποτέ. Ο Σκιαμπάνης δεν ανανεώνει με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, το τι θα συμβεί σε βάθος χρόνου... Ναι, για το Σκιαμπάνη. Ναι. Θα δούμε. Μπορεί να μην παίξει πουθενά, μπορεί να γίνει και top. Τα έχει όλα τα στοιχεία, έχει και όλα τα κουσούρια, έχει αρκετά. Θα δούμε το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει τη στρατηγική που ακολούθησε όταν άφησε τον Σκιαμπάνη εκτός αγωνιστικού πλάνου και εκτός σχεδιασμού, στρατηγικού σχεδιασμού τέλος πάντων. Κοίταξε, ένα ΠΑΟΚ πιο ήρεμο και πιο χορτάτο από τίτλους θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα πλάνο στο κύπελο για παράδειγμα να παίζει και ο Σιαμπάνης και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά είναι μια συγκυρία που κάθε μάτς είναι και μια μάχη. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι αυτός που αδικείται πραγματικά από την στάση του ΠΑΟΚ από τις πιτσιρικάδες αυτή τη στιγμή είναι ο Παλογιάννης. Θεωρώ ότι είναι ένας top παίκτης που θα πρέπει να βρει χώρο. Περίμενε εσύ τώρα να ανέβηκε ο Παλογιάννης. Έκανε μια προετοιμασία, είναι στην πρώτη ομάδα. Δεν τον πήραν και τα χρόνια. Δεν είμαστε τυφλοί και ούτε και οι άλλοι που τον βλέπουν είναι τυφλοί. Σε επίπεδο χαρακτηριστικών, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και τα περισσότερα από του σκάφου του ΠΑΟΚ. Εμπειρία δεν έχει. Εσύ εννοείς ότι θα πρέπει λίγο να το δείξουν παραπάνω εμπιστοσύνη. Να του δώσουν ένα ρόλο πιο ενεργό. Να. Έστω στο κύπελο. Έστω στο κύπελο. Ναι, αν ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε καθαρίσει το μάτι στην Παναχαϊκή, μπορεί να τον βλέπαμε την Τρίτη. Πιο εύκολα. Γιατί θα δυσκολευτεί για μένα. Δεν σου λέω. Δεν αγάπη, άκουγα, αυτό είναι το λάθος που γίνεται. Ωραία. Ο Μπαλογιάννης
σε σχέση με τους παίκτες της Παναχαϊκής, ναι, είναι τέσσερις κλάσεις πάνω. Ναι, εγώ δεν σου λέω ότι δεν μπορεί, αλλά σου λέω ότι με βάση αυτό που μας έχει δείξει ο Λουτσέσκου, δεν ρισκάρει εύκολα. Εκείνη το λάθος. Δηλαδή, να παίζει αυτός ο Μάτος, ναι, και όχι ο Λίρατζης. Μαζί σου. Να παίξει ο Λίρατζης και σε αποκλειστώ από την Παναχαϊκή. Έχω δύο κύπελα σερί. Δεν θα πάρω το τρίτο. Αβίαστα το λες. Ρε εσύ, αβίαστα το λέω, αλλά αν, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά να μπει, ξέρω εγώ, ο Κίτσιου σήμερα, έτσι όπως είναι, εντάξει, που δεν είναι σε καμιά φουλ κατάσταση, ναι, παρότι το παλεύει και πάντα είναι αυτός που πρέπει να είναι στα πλαίσια που μπορεί, αλλά δεν τον λες και φορμαρισμένο, να μπει ο Λίρατζης. Και ποια, τι διαφορετικό θα προσφέρει, ξέρω εγώ, το δίδυμο Μαουρίτσιο Σάχοφ σε αυτό το παιχνίδι με την Παναχαϊκή από το δίδυμο Κάνιας Μπαλογιάννη, λέω εγώ. Τι διαφορετικό θα προσφέρει δηλαδή, για να καταλάβω. Μαουρίτσιο μόνο που θα δει αυτούς κάτι καχεκτικούς απέναντί του, βαριέται να τρέξει. Δεν το βλέπετε. Ναι, αλλά στον μπακ δεν φαίνεται να το σκέφτεται. Και έχει να κάνει με τη φιλοσοφία κακός του κλαμπ. Γι' αυτό λέμε κακός. Αν υπήρχε απόφαση από τα ψηλά. Όχι, εδώ τώρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φοβάται τζάμπα. Δεν μπορεί να αξιολογήσει το ταλέντο που έχει ο ίδιος στη βάση του. Ναι, γιατί είναι υποποίηση του τίτλου. Υπάρχει μόνο αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Διάλειμμα. Πάμε για να επιστρέψουμε να μπούμε και στα του αυριανού αγώνα. Επιστρέψαμε μετά το γρήγορο και κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε προγραμματισμένη μία συνομιλία για να μπούμε στο κλίμα του αγώνα με τον Πανιόνιο. Με έναν άνθρωπο, με έναν συνάδελφο που σαφώς τα ξέρει τα πράγματα καλύτερα από εμάς, τα ζει από κοντά. Μέχρι να τον έχουμε, να πω ότι έχει τελειώσει η προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία. Περιμένουμε να μάθουμε τι έγινε με τον Γκάνιας που χθες ακολούθησε ατομικό, έχει χάσει πολλές προπονήσεις. Και κυρίως τι έγινε με τον Πέλκα που χθες είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεξί τετρακέφαλο. Για να μάθουμε αν υπάρχει θέμα ή όχι να αγωνιστεί αύριο κόντρα στον Πανιόνιο. Έχουμε, Σταύρο, τον καλεσμένο μας, τον συνάδελφο. Θοδωρής Βασίλης είναι μαζί μας, gazeta.gr, ειδικό σε θέματα Πανιωνίου, νομίζω νούμερο ένα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Τι κάνεις, τι γίνεται, πώς περνάς και πώς αντιμετωπίζεις την ειδησιογραφία, η οποία δεν έχουμε καταλάβει από πού προέκυψε. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι ώρα έχετε στην Αθήνα, φίλε μου. Ωραία. Εντάξει, μην αφήσουμε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, όλα καλά. Εμείς καλά, εσείς δεν βλέπω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Συμβαίνουν αυτά στα ζευγάρια, καταλαβαίνεις. Τα ερωτικά καυγαδάκια. Είναι ερωτικό καυγαδάκι αυτό του Νίκου Ζαμάνη με το Δάρα ή είναι κάτι πιο βαθύ? Είναι ένα ρωτικό καυγαδάκι όμως που έχει κάποιες αιτίες και αφορμές. Πόσες μπορούμε να πούμε στον αέρα από αυτές? Μπορούμε να πούμε την τελευταία. Διαλέγει. Η τελευταία είναι ότι ο λόγος, η τριβή, η τελευταία είναι η ενημερότητα. Η εξασφάλιση φορολογικής ενημερότητας Πανιωνίου. Ναι. Την είχε αναλάβει προσωπικά με το έτρεχε το θέμα ο Χρήστος Σοδάρας. Υπήρχαν κάποιες υποσχέσεις ότι θα ήταν ήδη από τις αρχές του μήνα ο Πανιώνης εξασφάλιζε την ενημερότητα, κάτι που δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα να χαθούν ήδη δύο ποδοσφαιριστές. Ποιοι είχε συμφωνήσει? Ποιοι είχαν κλείσει? Το Μιστακίδη και το Μάνο. Ναι. Και καταλαβαίνεις τώρα για μια ομάδα όπως είναι ο Πανιώνης που μετράει και το κάθε ευρώ, ναι, το γεγονός ότι θα έπαιρνε δύο ποδοσφαιριστές, θα κάλυπτε δύο θέσεις, στις οποίες έχει τεράστιο κενό, τώρα θα τον αναγκάσει, αν εξασφαλίσει η ενημερότητα, να βγει στην αγορά και να δώσει επιπλέον λεφτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός αυτό. Ειδικά τώρα για μια ομάδα και για παράγοντες όπως ο Νίκος Ζαμάνης που δεν του τρέχουν και τα λεφτά. Όχι, και έχει συμμαζέψει και αρκετά την κατάσταση. Δηλαδή με αίμα τα χρέη του Πανιωνίου έχουν συμμαζευτεί κάπως. Γι' αυτό και επειδή είναι το κάθε ευρώ βγαίνει με αίμα, γι' αυτό το λόγο το γεγονός αυτό ότι εκεί που είχε εξασφαλίσει δύο ποδοσφαιριστές θα κάλυπτε δύο θέσεις, τώρα τον αναγκάζει, αν λέμε τώρα, αν εξασφαλίσει την ενημερότητα, γιατί υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος να μην βγάλει καν ενημερότητα για τον Ιανουάριο. Αν εξασφαλίσει την ενημερότητα να βγει στην αγορά και να δώσει λεφτά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι επειδή το έχει αναλάβει αυτό ο Χρήστος Σοδάρας,
δεν άρεσε στον Νίκο Ζαμάνη και, και ξέρεις, ο Ζαμάνης δεν είναι τώρα και ένας άνθρωπος εύκολο. Όχι, δεν είναι. Είναι αρκετά δύσκολος, που έχει τα σπάσματά του, που είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δηλαδή πρέπει να του κάνεις και λίγο μασάζ, δεν γίνεται να τον έχεις στην τζίτα όλη την ώρα. Έτσι. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Και αποφάσισε αρχικά να παραιτηθεί από τη θεσμική θέση του Διευθυντή Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει εντελώς από την ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και οι δύο το 67% των μετοχών. Οπότε καταλαβαίνεις, το να αποχωρήσει ο Νίκος, ειδικά από τη στιγμή που εδώ και 5 χρόνια έχει μπει και δίνει μάχη για να σώσει τον Πανιόνιο, καταλαβαίνεις ότι θα ήταν σαν να έρχεται στο Γεάδα όλη αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια, και σαν να έρθει και λευκή λες, πετσέτα για το κλαμπ το ίδιο. Ακριβώς. Και να λες τώρα 5 χρόνια είχαμε ένα από τη ζωή του. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι λίγο, λειτουργήσε και λίγο το θυμικό, οπότε νομίζω ότι όσο θα περνάνε οι μέρες θα πέσει λίγο η ένταση, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, θα τα βρούνε, θα υπάρξει μια συνεννόηση. Απλά τώρα, όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι ακόμα λίγο στα κόκκινα. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία δημιούργησαν έτσι αυτή τη τριβή? Υπάρχουν και άλλα θέματα. Από την πρώτη μέρα υπάρχουν θέματα. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες, δίνει τεράστιο αγώνα και οι δύο για το σύλλογο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για δύο ανθρώπους που μπήκαν με ένα συγκεκριμένο πλάνο, θεωρώντας ότι έχουν μπροστά τους μια συγκεκριμένη οφειλή, και στην πορεία έβγαιναν νέα χρέη. Νέα χρέη που δεν τα γνώριζαν. Νέα χρέη που δεν τα είχαν υπολογίσει. Που διπλασίασαν βασικά το χρέος. Δηλαδή ξαφνικά είχαν μπει θεωρώντας ότι το χρέος του Πανιωνίου ήταν 5,5 εκατομμύρια και μέσα σε 2 χρόνια, σε 1,5 χρόνο, βρέθηκε να είναι στα 10 με 11 εκατομμύρια. Γιατί δεν τα γνωρίζαν οι ίδιοι. Δηλαδή ερχόταν ο Σταύρος και έλεγε, είχατε έρθει, είχατε φάει στην Καρδίτσα 3 φορές. Έχω τιμολόγιο στο όνομα του Πανιωνίου από 5.000 ευρώ. Τι του έκανε? Ένα κοπάδι παρέχει. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, δηλαδή ναι. Έβγαιναν στην επιφάνεια συνέχεια τέτοια πράγματα που δεν τα γνώριζαν οι ίδιοι. Ερχόταν ο Σταύρος και ο Δόρης και καταλαβαίνεις ότι ήταν στο όνομα του Πανιωνίου και έπρεπε και οι ίδιοι να μπουν να τα πληρώσουν. Γι' αυτό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι όσο να είναι και αυτή η φθορά, φέρνει και μια φορά όλο αυτό το πράγμα. Όταν είσαι συνέχεια σε δύσκολες καταστάσεις, τελειώσεις από τη μία και ξαφνικά σου βγαίνει μια νέα, δεν είναι άνθρωπος είσαι, καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν, σε τι φάση τώρα βρίσκουμε τον Πανιόνιο μία μέρα πριν αγωνιστεί στην Τούμπα? Το αγωνιστικό τμήμα επηρεασμένο ή θεωρεί ότι θα υπάρξει μια ισορροπία? Εντάξει, δεν γίνεται να μην σε έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν, όπως σου είπα, είσαι μια ομάδα που δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Τα χρέη υπάρχουν εκεί σε περιμένουν. Πόσο τα έριξε σε αυτό το διάστημα της πενταετίας? Τα έχει ρίξει από τα 10 και μισό που είχαν φτάσει με 11, τα έχουν φτάσει τώρα στα 4,5. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για δουλειά, όχι αστεία. 5 χρόνια, 7 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για τον Πανιόνιο. Και δεν μιλάμε για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ που μπορεί να πουλήσει καλύτερα ό,τι έχει τα περιουσιακά του στοιχεία, ακόμα και τα τηλεοπτικά. Μιλάμε τον Πανιόνιο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι τεράστια επιτυχία, αλλά θέλει ακόμα δουλειά. Ναι, λίγο να τα αφήσεις, θα ξαναπάνε στα 8. Δεν είναι, αυτά δεν τα αφήνεις. Δεν τα αφήνεις αυτά. Ποδοσφαιρικά, πού τον βρίσκουμε τον Πανιόνιο, απουσίες έχει? Έχει απουσίες. Βασικά, ποδοσφαιρικά το θέμα είναι ότι θεωρώ εγώ προσωπικά, όπως βλέπω και τους ανθρώπους ίδιους, ότι δεν πολύ ασχολούνται με το μάτς το αυριανό. Όχι τόσο ωστόσο ότι έχουν 2 μάτς στη συνέχεια και με την ΑΕΚ και με την Αστέρα Τρίπολης που είναι πιο σημαντικά. 2 εντός έδρας μέσα σε μια εβδομάδα, μέσα σε 3 μέρες. Ένας Πανιόνιος του Θοδωρή που έχει πάρει 2 βαθμούς στα τελευταία 4 μάτς. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεν έρθουν και σε αυτά τα 2 μάτς κάποιο καλό αποτέλεσμα, μετά μπαίνει στη διαδικασία να σκέφτεται την παραμονή και έχοντας όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι πολύ δύσκολο να σε πάρει από κάτω. Ναι, και περιμένεις έναν Όφη να βγάλει μια αντίδραση τώρα με το νέο καθεστώς, να πάρει και κανένα παίκτη. Περιμένεις τον Κομπότη, γιατί είναι ο Κομπότης. Και άμα βγάλει κανένα διπλό στη Ριζούπολη, αρχίζει και σφίγγεις. Ναι, ο Κομπότης είναι ο ΠΑΣ που θα πρέπει να αντιδράσει και αυτό. Είναι η Λαμία.
που παίρνει ναι, παίχτες. Ναι. Δηλαδή, όχι, σκληρό, σκληρή ομάδα η Λαμία. Αποτυχία δεν κέρδισε το Χαριλάου. Ναι, γι' αυτό. Και νομίζω δηλαδή ότι αν μπορούσαν στον Πανιόνι να πάνε στο επόμενο ΜΑΚ, που είναι με την ΑΕΚ και με τον Αστέρα, θα υπέγραφαν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πάντως στα αγωνιστικά, σίγουρη απουσία είναι ο Τσιλούλης που είναι τιμωρημένος, έχει συμπληρώσει κάρτες. Και ο Κεϊτά, ο οποίος απουσία... Κεϊτά είναι το εξάρι, όχι ο Ξτέμ. Όχι, όχι. Το εξάρι. Που απουσίαζε επί ένα μήνα. Είναι από αυτό που πάνε στην Αφρική και γυρνάνε μετά από δύο μήνες ή... Κάτι τέτοιο. Βασικά δεν ήταν στην Αφρική, ήταν κάπου στην Ελλάδα, αλλά... Δεν εμφανιζόταν. Έμαθε τη Μύκονο και ήταν μάλλον. Τη δούλεψε λίγο χειμώνα. Οπότε νομίζω ότι τόσο από το Τσιλούλη, επειδή δεν είχε πολλές επιλογές ο Μάτζης, δηλαδή ο Μπανανά πάλι θα είναι στον πάγκο, γιατί και αυτός απουσίας είχε πάρει άδεια από τη σημαία. Γενικότερα το έχουν αυτό οι Αφρικανοί. Σόπα. Πέφτω από τα σύννεφα, τσακίστηκα. Ναι. Οπότε πάει με συγκεκριμένες επιλογές. Λογικά, η μοναδική αλλαγή θα είναι σίγουρα αυτή του Κούρτη που γυρίζει από τη Μωρία που την έπαιξε με τον Όφη και θα μπει στα ΧΑ και η μετατόπιση του Οικονομίδη από αμυντικό ΧΑ στη θέση του Τσιλούλη. Όπως έπαιξε δηλαδή με τον Όφη. Δηλαδή θα παίξει 4-2-3-1 με Κότνικ στο τέρμα, δεξιά του Παπαγεωργίου, αριστερά του Σαραμαντά, Ντομίγκες και Σταυρόπουλος θα είναι τα δύο στόπερ, Κόρμπος και Κούρτη τα δύο αμυντικά ΧΑ και η τριάδα μπροστά τους θα είναι λογικά, επειδή πιστεύω ότι ο Μάτζης θα αγωνιστεί έτσι αμυντικά, θα βάλει τον Κότιτς μπροστά από τον Σαραμαντά, γιατί δεν έχει και πολλές επιλογές στα εξτρέμ. Ο Σπυριντόνοβιτς δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά, οπότε το πιο πιθανό είναι ο Σπυριντόνοβιτς να μπει αλλαγή. Και θα βάλει τον Κότιτς αριστερά, ο Σίντι Αλή θα είναι δεξιά, ο Οικονομίδης σε ελεύθερο ρόλο και η κορυφή ο Ντουρμισάη. Ο Ντουρμισέπιος έμεινε στον Πανιόνιο. Ναι. Μάλιστα. Θα μείνει μέχρι το καλοκαίρι. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ναι. Όχι, από αυτούς που έχει τώρα ο Πανιόνιος μετά τη φυγή του Μασούρα, νομίζω ότι είναι πιο... Ναι. Ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής, τέλος πάντων, σε καλή ηλικία. Απλά το θέμα είναι ότι έχει πολλά θέματα. Δηλαδή, θα είχαμε και την άλλη φορά, ο Ανικό άφησε καμένη γη φεύγοντας. Που πολλά δεν τα ξέρουν, είτε από το αγωνιστικό κομμάτι, είτε γενικότερα δηλαδή είναι μια χρονιά φέτος πολύ δύσκολη, πισωγύρισμα για τον Πανιόνιο, σε όλα τα επίπεδα. Είναι, οπότε γιατί... δίνουν μάχη οι άνθρωποι του. Το ατού του Πανιονίου παραδοσιακά είναι η ποδοσφαιρική σκέψη. Αν ο ηγέτης του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν έχει ποδοσφαιρική σκέψη, άρα ο Πανιόνιος χάνει και δυναμική. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώ κουτσά στραβά θα βγει και νομίζω ότι μαθαίνεις από τα λάθη σου και καλό είναι να γίνονται και αυτά για να μην καταλαβαίνεις μέχρι πού μπορείς να πλώσεις τα πόδια σου. Μάλιστα. Ωραία αδερφέ μου. Αυτά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Θα έρθεις ή jet lag? Όχι, δεν θα έρθω. Είναι και ισόγαμπρος, να ξέρετε. Α, ναι. Δικιά μας πήρε, ναι, δικιά μας. Πού να γλιτώσεις, αγόρι μου, πού να γλιτώσεις. Μάλλον στο... με τον αντίπαλο. Με τον αντίπαλο, ναι. Δικιά μας εννοώ Θεσσαλονίκη, ναι. Όχι με τον αντίπαλο απλά. Πω, Παναγιά μου. Ναι, τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε, να σε καλά. Φιλιά, bye bye bye. Θοδωρής Βασίλης ήταν μαζί μας. Εκπληκτικό παιδί. Δύσκολη κατάσταση. Τα βασικά. Εκπληκτικός συνάδελφος. Είπες jet lag από Αθήνα στα Θεσσαλονίκη. Ιρωνικά το είπα. Σόπα, Σταύρο. Ιρωνικά, επειδή δεν μπαίνει συχνά. Η σημαία πάει διακοπές, δεν το έχουμε δει το έργο. Δεν μου αφήνετε. Δεν μου αφήνετε. Τι να γίνει. Ήρθες Λονδίνο. Ωραία, μέχρι εκεί. Τι μέχρι εκεί, μωρή. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν έχουν πάει μετά τι και να κάνουν. Σε δύο εβδομάδες είναι και το ΟΑΚΑ που θα είμαι και εκεί. Όλοι μαζί θα είμαστε. Εγώ θα είμαι πάντως. Εσύ θα είσαι από θέση που θέλεις, δεν έχω θέμα. Ωραία. Αυτά ήταν τα νέα του Πανιωνίου. Νομίζω ότι είναι σε ένα μυστήριο momentum, αλλά ποδοσφαιρικά μπορεί να του βγει ανάποδα. Να βγάλουν αντίδραση. Ναι. Αν και δεν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο, δηλαδή και η άμυνά τους είναι λίγο δύσκολη και αθλητικά ο Ανιγκό, επειδή μου εξήγησε ο Ανιγκό τι έκανε εκτός αέρα, άφησε πραγματικά καμένη γη. Μου θύμισε πολύ την εποχή Μπόλωνη στον ΠΑΟΚ.
που είναι, αποθεώνεται ακόμα. Α, ναι, αποθεώνεται. Αποθεώνεται ακόμα τα πράγματα. Δάσκαλε, γύρνα πίσω, ναι, πούσε ρεμπόλωνη. Πούσε ρεμπόλωνη. Ένα μπόλωνη μα σώζει. Ναι. Φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ο καθένας έχει την άποψή του. Καλά, ναι. Ας έχουμε εμείς τη δική μας που τη ζήσαμε λίγο διαφορετικά εκείνη την περίοδο. Χωρίς να φταίει μόνο ο μπόλωνη βέβαια. Γιατί υπήρχε μια ανακατοσούρα γενικότερα. Ναι. Αλήθεια γι' αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώριο να σκεφτεί πώς είναι ο Πανιώνιος, τι γίνεται, τι κάνει, τι δεν κάνει, αν παραιτήθηκε ο Ζαμάνης, δεν παραιτήθηκε, αν έχουν φορολογική νομιμότητα ή δεν έχουν. Εγώ θεωρώ ότι η Μιστακίδης δεν θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς εκεί. Γενικά ο ΠΑΟΚ με τον Πανιώνιο διοικητικά λίγο, είναι λίγο στα... σε μια ψύχρα, δεν είναι στις καλύτερες στιγμές τους. Αγωνιστικά πάντως έχει και ο ΠΑΟΚ τα ψηλοθέματά του. Δηλαδή έχουμε ερωτηματικό για τον Μπέλκα. Νομίζω σε λίγο θα πρέπει να έχουμε και σιγά σιγά αποστολή γιατί προπόνηση ήταν 10.30, οπότε θα έχουμε ενημέρωση. Ο Πέλκας χθες αισθάνθηκε, είχε κανένα θέμα, είχε ενοχλήσεις, σταμάτησε από το κανονικό πρόγραμμα. Περιμένουμε σήμερα να αξιολογηθεί η κατάστασή του και να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για αύριο. Ούτε ο ίδιος χθες το απόγευμα δεν είχε απάντηση γιατί τον ρώτησαν στο πλαίσιο της παρουσίασης του Μαγκαζίν αν θα μπορεί να παίξει αύριο και είπε ότι ο ίδιος ότι δεν ξέρει. Οπότε νομίζω σήμερα θα έχουμε εικόνα. Ο Κάνιας δεν έχει καταφέρει ακόμα να προπονηθεί. Νομίζω και αυτός δύσκολα να είναι διαθέσιμος για αύριο, εκτός αν σήμερα καταφέρει να προπονηθεί. Ο Μάτος δεν παίζει. Εντάξει, κουραστεί λίγο ακόμα. Είχε την αποβολή. Εντάξει, έχει ψηλό θεματάκι ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω η εικόνα θα έχουμε από την αποστολή σε λίγη ώρα. Λογικά μέχρι και τις 2. Αρχίζουν και βγαίνουν οι ποινές τώρα που μιλάμε για τους κατηγορούμενους στο Κοριόπολης. Τσακογιάννης 27 μήνες. Τους έχει κάνει νομίζω. Καρακούλιας 18. Βαθυπούλου 18. Δημόπουλος, πράκτορας είναι αυτός, 20 μήνες. Ζαβαντίας 12 μήνες. Γεωργιάκος 18 μήνες. Ντότσης 18. Σιδηρόπουλος 15. Τσεκερίδης 12 μέχρι στιγμής. Είναι αρκετοί μέσα οι πράκτορες. Άλλο όπως λέγαμε και στην αρχή, από τους 100 αρχικά, οι 40 απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής, πολλοί οθώθηκαν στην πορεία και σήμερα πέφτει η αυλαία σε αυτή την υπόθεση που άνοιξε το 2011 και τελειώνει το σωτήριο έτος 2019. 8 χρονάκια. Να πούμε για τον Πέλκα ότι έκανε την προπόνηση σήμερα. Προπονήθηκε κανονικά. Ναι. Εντάξει, όχι στο 100%. Θα κάνει θεραπείες σήμερα, αύριο. Λογικά θα είναι αποστολή. Θα δούμε αν θα είναι σε θέση να ξεκινήσει ή να έρθει από τον πάγκο. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Προληπτικά περισσότερο βγήκε εκτός χθες. Ένα σφιξιματάκι. Αλλά νομίζω ότι απέφυγε τα χειρότερα. Και είναι απαραίτητο στην δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, πιο πολύ προφυλάχθηκε νομίζω. Και το πήγε πιο συντηρητικά. Εντάξει, όχι ότι δεν αισθάνθηκε κάτι, αλλά... Εντάξει, και μόνο που και ο ίδιος δεν ήταν σίγουρος στην αρχή, φαίνεται ότι είχε, εντάξει, πήξε ένας προβληματισμός σε πρώτη φάση. Αλλά από εκεί πέρα τα σημάδια μετά ήταν αισιόδοξο. Κάνε Σταύρο μια εκτίμηση για την ενδεκάδα. Ενδεκάδα. Πασχαλάκης. Κίτσιου, Βαρέλα, Κρέσπου, Βιερίνια. Κάνιας, Μαουρίτσιου. Κάνιας αν προπονηθεί και αυτός. Αν προπονηθεί, ναι. Αλλιώς Σάχοφ, Μαουρίτσιου. Αν δεν παίξει ο Πέλκας, Μπίσες βάλω στο 10. Λιμνιός δεξιά. Καντουρί ή Ζαμπάρ αριστερά και στην κορυφή το Πουλέν, το Καμάρι της, του Λονδίνου, Νιγηρίας, Αμερικής, γιατί μου είπαν ότι είχε μια μίξη. Παίζει λίγο. Θα σου πω διάλογο κλάμα, εκτός αέρα, δεν μεταφέρεται. Ναι, το Πουλέν μου, η παιχτάρα Τσούπακ Μπομ, που πρέπει να αποθεώνεται σε κάθε κοντρόλ. Σε κάθε κοντρόλ. Ο μελλοντικός φόρος της Εθνικής Αγγλίας, Σταύρο. Εννοείται, ρε φίλε. Ποιος είναι κλάσει ο Κέιν τώρα που τα Ά, λέμε. Α, τα έφαγε τα ψωμιά του. Το βαρύδιο. Που το εκμεταλλεύτηκε το καλοκαίρι, που σε πλήρωσε μια χαρά. Η παιχτάρα γύρισμα. Ποιον άλλον έχουν στην Αγγλία, κανένα. Τον μηδέν. Τον Γουτς να βάλουνε, ποιον. Δεν τους βλέπει, δεν τους βλέπει ο Τσούμπα. Δεν τους βλέπει ο Τσούμπα. Λειτουργεί σε 4 ταχύτητες πάνω. Όλες οι ποινές που είπα νωρίτερα είναι... Προτάσεις σε κηδεία. Όχι, είναι οι τελικές αποφάσεις. Αφορούν ποινές με αναστολή για 3 χρόνια. Ναι.
Και... Δηλαδή δεν θα στήσουν παιχνίδι τα παιδιά για τα επόμενα τρία χρόνια αν θέλουν να μην. Εγώ πιστεύω όλοι αυτοί δεν θα ξανασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Έχουν αειδιάσει. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Σπηλώθηκαν τα ονόματά τους. Και νομίζω δεν θα ξανασχοληθούν με ποδόσφαιρο. Θα μείνουν στο περιθώριο. Για τον Γιώργο Τσακογιάννη, η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα. Δεν θα κλάψει. Και ζήτησε ο δικηγόρος του να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί του. Οι οποίοι δεν έχουν και τίποτα, μην φανταστείτε τώρα. 5-6 εκατομμυριά και τώρα να έχουν. Τεράστιο Τσακογιάννη, άστο. Δεν τους βλέπει όλους. Ο Τσακογιάννης είναι όλος οι άλλοι μαζί. Εκεί στο κατηγορητήριο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τράπηκε κιόλας που έφαγε τόσο λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο να τους πει. Εμένα βρήκατε. Ναι. Έχω ένα όνομα στην αγορά. Ξεφτυλισμένη. 5 ευρώ τη μέρα. Τι 5 ευρώ τη μέρα. Με ρίξατε. Νομίζω το έχει βρωτοφωνάξει. Γνωστός μας. Ναι, γνωστός μας. Ναι, ντρέπομαι και τα λοιπά. Ναι. Γνωστός μας, την εποχή του Κοριόπολης, δεν τον έχουν πιάσει, παρότι συμμετείχε. Είναι η αλήθεια, θα αποκαλύψουμε τώρα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Συμμετείχε, εννοώ, είχε κοινές παρέες, εντάξει. Ναι. Και μπαίνουμε σε γνωστό καζίνο της Βορείου Ελλάδος. Με βλέπει από τα 30 μέτρα, γεμάτο το χώρος εκεί, 1000 άτομα, ναι, που περιμένουν και μου φωνάζει, Σταύρο! Ντρέπομαι που δεν είμαι στη λίστα. Ντρέπομαι. Ναι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ωραία πράγματα. Τι ζούμε. Αφού δεν πήγαινε να παραδοθεί μόνος του. Πότε θα κάνω εγώ αυτή την ταινία. Τι ωραία πράγματα. Αυτή είναι σίκολα, ρε φίλε. Πώς είναι το Lord of the Rings, τρεις ταινίες. Να μην σου πω να το κάνεις σειρά. 7 σεζόν. 7 σεζόν, φίλε. 7 σεζόν. Άνετα. Πώς θα το πούμε τη σειρά. Το θέμα δεν είναι πώς θα... Μόντα βιδέο. Το θέμα δεν είναι πώς θα πεις σειρά. Θα βρεθεί ένα όνομα. Το θέμα είναι αν δεν έχεις τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Πώς θα βρεις... Που θα βρεις ηθοποιούς που να... Ναι, αλλά ξέρω πώς συμπεριφέρονται. Άρα θα πω τους ηθοποιούς ότι θα τους κατευθύνω. Θα πρέπει να έχω καλούς ηθοποιούς. Θα πρέπει να βρω καραφλό χοντρό. Θα πρέπει να βρω δηλαδή και τέτοια προβλήματα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι... Έχω και σκηνοθέτη ποδοσφαιρόφιλο που ξέρει. Έχω. Και χρειαζόμαστε και 200.000. Αν κάποιος έχει εύκαιρα στο σιρτάρι, τόσα θα χρειαστεί και την ταινία. Θα τα πάρει πίσω. Ει διπλούν. Τι ει διπλούν, δε. Άμα δουλέψει αυτή η ταινία, ει πενταπλούν. Να ωραία. Γιορτάζει σήμερα ο πρόεδρος Σταύρο και Αγάπη, ο Θανάσης Κατσαρής. Και βρούμε κανέναν τάφο. Παιδιά. Χρόνια πολλά στον πρόεδρο. Ναι. Χρόνια πολλά και στον προπονητή του ΠΑΟΚ, τη ομάδα Βόλεϊ και στο Θάνο Ντεζή. Έχουμε κανέναν άλλο Θάνο. Όχι. Θανάση, κάτι. Δεν έχουμε, παιδιά. Λοιπόν, από τα σημερινά, επειδή είχε διάφορα θέματα από το πρωί, υπάρχουν πάλι δημοσιεύματα στην Ουκρανία για τον Χατζερίδη. Οι Ουκρανοί εκτιμούν ότι θα επιστρέψει και μάλιστα μιλούν για άμεση επιστροφή στην Δυναμό. Στέκονται στη μικρή του συμμετοχή και προσφορά στον ΠΑΟΚ και στο υψηλό του συμβόλαιο και λένε ότι γενικά ούτε ο ίδιος είναι απόλυτα ικανοποιημένος εδώ, αλλά ούτε και ο ΠΑΟΚ προφανώς. Ο Χατζερίδης είχε βρεθεί εκεί την παραμονή των Χριστουγέννων και το συνδυάζουν αυτό με ενδεχόμενη επιστροφή στην Ουκρανία. Είναι 3-4 τα δημοσιεύματα, συζητιέται αρκετά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και λίγα αυτά που έχουν γραφτεί για το Χατζερίδη τα Χριστούγεννα. Είναι αρκετά τα δημοσιεύματα όλο αυτό το διάστημα στην Ουκρανία. Θα το δούμε τι θα προκύψει. Θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας πω ότι και σήμερα θα δώσουμε 5 εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή. Δεν θα δώσουμε άλλα τη Δευτέρα. Οπότε όσοι δεν είστε κάτοχοι διαρκείας και όσοι δεν έχετε εξασφαλίσει την είσοδό σας και θέλετε να πάτε στην Τούμπα, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2. 5 εισιτήρια και σήμερα όπως και χθες και προχθές. Τα τελευταία παιδιά είναι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Μαζί μας την πρώτη ώρα η Στίχημαν. Εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι, εκατοντάδες παιχνίδια. Όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης και όχι μόνο, με live streaming, με επιλογή ολοκληρωμένου cash out, με τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο
σε μέλη και μη μέλη και ένα πάρα πολύ εύχριστο και γρήγορο πρόγραμμα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή για να διαλέξετε ανάμεσα στις χιλιάδες επιλογές που υπάρχουν για να πάτε ταμείο. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν, επίσης από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, στη διάθεσή σας όπου και να βρίσκεστε, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα άκρως εντυπωσιακά γραφεία. Περάστε μία βόλτα από εκεί για να συζητήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό ό,τι θέλετε να κάνετε στο σπίτι σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508 και αναδομόπαυλανακαίνιση.gr το site για να μπείτε και να πάρετε μία γεύση από ανάλογες δουλειές και ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, Σταύρο, νομίζω με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και σήμερα. Έλεος, λέει αγάπη, έλεος. Αλλά νομίζω πρέπει να το καλύψουμε και αυτό στο επόμενο μισάωρο. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Να ενημερώσουμε ότι στην εκπομπή του Repress δίνεται η μπάλα σε εσάς για να μας μεταφέρετε τον τρόπο σκέψης σας πάνω σε αυτό το κόνσεπτ. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, τι πιστεύετε ότι πρέπει, ότι λείπει από αυτήν την ανάλυση, ποια θέματα θα μπορούσατε, θα προτείνετε να κάνουμε. Γενικά θα υπάρξει ένα άνοιγμα προς τα εσάς για το πώς θέλετε να βελτιωθεί αυτή η κίνηση, αυτή η ομάδα, το πώς θα λειτουργήσει και βέβαια να προτείνετε θέματα τα οποία τέλος πάντων θέλετε να τα πιάσουμε γιατί είναι η περιέργειά σας. Ήδη βλέπω κάποια παιδιά από κάτω για εξτρέμ τον Βιερίνια. Αυτό, παιδιά, μην το περιμένετε βασικά. Δεν θα γίνει ποτέ. Για το αν χωράει Σταφυλίδης και Γιαννούρης, λέει ένας φίλος, πάρα πολύ ωραία. Είναι καλό το ερώτημα σε ένα ρόστερ και αν μπορεί να βγει rotation μέσα από αυτό. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Γενικά προτείνετε πράγματα σε σελίδα του Repress. Κάντε like, ακολουθήστε μας, κάντε τις προτάσεις σας και η ομάδα του Repress θα είναι έτοιμη για να δει σε ποια από αυτά υπάρχει πεδίο για να κάνει μια ανάλυση. Πάμε στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Ο Μίσιτς ανακοινώθηκε για 1,5 χρόνο δανεισμός με μια οψιόν 2 εκατομμύρια, 2 και κάτι τέλος πάντων, το καλοκαίρι του 20. Έφτασε 20. Θα φτάσει 20. Ναι, έφτασε. Μεγαλώνει, Σταύρο. Μεγαλώνω. Ήρθε η ώρα να οριμάσω. Ναι. Υπάρχει η τοποθέτηση του Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος λέει ότι τέρμα πια με τα μεγάλα ονόματα. Ναι. Σχόλιο ουσιαστικά σε ερώτηση φίλου στο Instagram. Γενικά εγώ είμαι κατά των τοποθετήσεων που, δηλαδή, ωραία, και σκάει τώρα ένα μεγάλο όνομα, ναι, που είναι τόσο ελκυστικό και σε νούμερα και σε επένδυση κτλ. Δεν θα το πάρεις. Ναι. Και υπάρχει και άλλη μια απάντηση για ερώτημα για τον Σβιντέρσκι, για μια ακόμη φορά. Ναι, απόλυτος ο Γιώργος Σαββίδης. Ξανά λέει ότι θα έρθει, ναι. Εντάξει, τους Βιντέσκι είπαμε και χθες ότι υπάρχουν πολλές τοποθετήσεις που λένε διάφορα. Δεν ξέρουμε τι ισχύει στην Καγκελόνια, πόσες πηγές ενημέρωσης υπάρχουν και πόσες γνωρίζουν από αυτές τις πηγές ότι πραγματικά συμβαίνει. Στον ΠΑΟΚ επιμένουν ότι ο παίκτης έρχεται αύριο. Ναι. Ωραία. Άμα αρχίσουν και μας λένε τελικά θα έρθει Δευτέρα, κάτι θα αρχίσουμε να. Και ναι. Στην Ιταλία πάντως το επιμένουν και αυτοί, αλλά από τον ΠΑΟΚ λένε ότι θα έρθει κανονικά. Στην Ιταλία είναι και ποια πηγή επιμένει, καταλαβαίνεις. Ναι, νομίζω ότι είναι από μία συγκεκριμένη πρέπει να είναι, γιατί δεν είναι δυνατόν 3-4 μέρες τώρα. Θα είναι κανένας μάνατζερ που πετάχτηκε εκτός τέλος πάντων της δουλειάς. Οι άλλοι έχουν πάρει σε αδερφό στο μεταξύ, το Σκέποβιτς. Ναι, ο πρώην Ολυμπιακός και Βίντης. Ο αδερφός του είναι. Ο αδερφός του είναι. Mm-hmm. Έχει και αδερφό, δηλαδή δεν το είδαν το πρώτο το παιδί, κανέναν και δεύτερο. Ο Μάρκο Σέποβιτς έπαιξε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αυτός είναι ο Στέφαν Σέποβιτς. Που έπαιζε στη Βίντη. Που έπαιζε στη Βίντη, ναι. Η Βίντη η οποία θέλει το Σάχοφ. 29 χρονών ο Σέποβιτς. Θέλει να αγοράσει το Σάχοφ από τον ΠΑΟΚ. Αυτό που γνωρίζω εγώ πλέον είναι ότι από τον ΠΑΟΚ έγινε σαφές και στον Καντουρί και στον Σάχοφ ότι δεν θα πάμε πουθενά μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Και υπάρχει τεράστιο ψήσιμο Λουτσέσκου, μαθαίνω, στον Καντουρί. Με πολύ ρουμάνικο τρόπο. Μου είπανε ότι του έκανε την ερώτηση πόσους τίτλους έχεις στην καριέρα σου. Πώς τίτλους, αδερφέ, έχεις την καριέρα σου. Το κύπελλο του ΠΑΟΚ πέρσι. Δεν θες ένα πρωτάθλημα. Ναι. Δεν τελειώσει την καριέρα σου και τι θα έχεις κάνει. Εύλογο ερώτημα. Να πας στην Πάρμα να κάνεις τι, δηλαδή. Να τη σώσεις.
Δεν έχει, είναι ένα κύπελο με τον ΠΑΟΚ, έχει αυτό είναι. Και η φωτογραφία που έχει στο Τράσφερ Μάρκετ είναι μυθική. Με την πανέλα της Τωρίνο. Της Τωρίνο είναι αυτή, αλλά πάνω αριστερά λέω, αυτή που έχει, που το χτυπάει ο ήλιος. Έχει αντάβια, τι είναι αυτό. Έχει αντάβια, ναι. Ναι. Όλοι περάσαμε μια εποχή με αντάβια. Και εσύ. Έχω μια φορά ήμουν σε ένα σπίτι με κάτι γκόμενες και κάνατε καπάζ. Ωραία. Και λέω, κάνε μου και εμένα. Είδα περίσσευε. Μην χάσεις. Μην χάσω. Σε νεαρή ηλικία. Ναι. Και βγήκαμε πορτοκαλί μου η κάνα. Δεν ξέρω, θα σε σοκάρω, αλλά αυτό είναι το καπάζ. Και μετά κάνεις ένα ακόμα πράγμα που στο παίρνει αυτό το πορτοκαλί και στο κάνει σωστό. Ναι, αλλά άφησα εγώ την πορτοκαλί μου η κάνα. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Για πόσο καιρό. Ξέρω, μέχρι να μακρύνουμε. Το άφησα, δεν είχα πρόβλημα. Πήγα σε μια συνέντευξη τύπου έτσι. Μικρό. Τι κακό. Αγάπη, και τι νομίζεις, όλοι κάνουμε πράγματα στη ζωή μας και καταλήγουμε να οριμάσουμε σε κάποια φάση. Ναι. Δεν είμαστε... Και καταλήγεις εσύ να πας εκείνες παντόφλες από το Λονδίνο. Δεν είναι παντόφλες πρώτα απ' όλα. Τι λες μωρή, Northland είναι. Παοξάκι μου. North Face είναι. North Face είναι Northland, ναι. North Face είναι. 33 λίρες έδωσα. Ξέρεις τι ωραίες είναι τώρα με το κρύο. Το νέο brand, Northland. Υπάρχει ρε φλάκα που φαν. Υπάρχουν, ρόλθον. Τι ζούμε. Ωραία. Αφού πιάσαμε τα καλλιτεχνικά κομμωτικά, νομίζω να αναφερθούμε δύο λεπτά στο νέο επεισόδιο. Ναι. Αυτό και αν θα γίνει σειρά. Ναι, 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 ναι. Η Γέλενα Καρλέουσα. Η Γέλενα Καρλέουσα με το Γράνιες, η οποία υπάρχει ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο. Ωραία. Λέει το εξής. Λέει το εξής. Η Γέλενα... Μας άφησε μια βόμβα ένας στο στούντιο. Ναι. Η Γέλενα και Όγνιεν συχνά βρισκόντουσαν στο σπίτι του Τούσκο. Ναι, στο σπίτι του ανθρώπου. Στο σπίτι του ανθρώπου, στο κρεβάτι. Και όταν το βλέπαν τα παιδιά, έλεγε ότι είναι ο γιατρός. Ναι. Καλή κοπέλα. Αγία αυτή. Δεν ήθελε κατά τα άλλα. Η αγάπη, η οποία έχει πάρει ξεκάθαρα θέση υπέρ Βράνιες. Προφανώς είμαι υπέρ Βράνιες. Αφήνω τα υποδικά στην άκρη. Η Γέλενα και ο Όγνιεν είναι γνωστές προσωπικότητες. Και αν πήγαιναν σε ένα ξενοδοχείο ή κατάλημα. Airbnb δεν υπάρχει. Κάποιο θα του έβλεπε. Έτσι προτιμούσαν τον καλή στο σπίτι τη οικογένεια και κανείς δεν θα του παρατηρούσε. Μπλα 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 μπλα. Δικαιολογεί το δημοσίευμα το γεγονός ότι έβλεπαν το Βράνιες τα παιδιά στο σπίτι. Εκείνη η περίοδος ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη Γέλενα και σήμαινε πολλά για αυτήν η προσοχή και η υποστήριξη του Όγνιεν, κυρίως μαζί της όταν ήταν μόνη στο σπίτι. Όμως ο Βράνιες συνάντησε στο σπίτι τα δύο παιδιά του ζευγαριού και αυτά δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ήταν ο Βράνιες, αλλά πίστευαν ότι ήταν ο γιατρός της μαμάς τους. Όταν συναντήθηκαν τυχαία μέσα στο σπίτι, η Γέλενα είπε: «Αυτός είναι ο Όγνιεν, γιατρός, ήρθε να ελέγξει τη μαμά». Αναφέρει μια πηγή κοντά στην οικογένεια. Κοντά στην οικογένεια. Ο Δόκτωρ Βράνιες. Ο Τόσης τώρα τι να κάνει. Οι 12 Κινέζες γίνανε 24. Τώρα πήγε εκεί αυτή όμως. Κάντε κλωτσιές. Λογικά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή έλεγε ότι δεν ήθελα και αυτός με παρακαλούσε και με πίεζε και όλα αυτά και κάθε μέρα βγαίνει τότε ότι αυτή τον παρακαλούσε. Μια ξεκάθαρη θέση υπέρ Βράνιες από την αγάπη. Γίνεται λίγο αντικειμενική και πείτε ότι έχω δίκιο. Και ότι έχει και ο Βράνιες δίκιο και έχει αυτή άδικο. Ναι. Πρέπει να τη χωρίσει τώρα αυτή, ο Τόσιτς, κανονικά, και να τη πάρει και τα παιδιά, να ξέρετε. Εννοείται. Αυτά. Αλλά τώρα θα πάει σε ένα καταδικαστήριο, θα το κάνει γλου, 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 θα πάρει και τα παιδιά, θα πάρει και την περιουσία, θα πάρει και όλα. Και μετά ο Τόσιτς. Και θα πάει στο δικαστήριο ο Τόσιτς και θα λέει ο εισαγγελέας, αν είναι δυνατόν να κατηγορείται αυτή την κυρία με κάπα κεφαλαίο. Γιατί λέμε και τα δικά μας τα δικαστήρια. Τις Κροατίες φαντάζομαι επί 20 με μιλάνε. Εσείς που αφήσατε την οικογένεια και πήγατε στην Κίνα. Στην Κίνα, δεν μάθαμε τι κάνατε και κύριε Τόσιτς. Ναι, με τις κοντές. Με τις κοντές. Ωραία. Εγκατάλειψη ψυχικής στέγης, πάρει ένα πρόστιμο και περιουσία στην Καρλεούσα. Ναι. Ωραία παιδιά. Ωραία πράγματα. Μπράβο. Αντικειμενικά. Είχαμε δηλώσεις του... Δηλώσεις. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με τα αγγλικά του Μίσιτς. Η πρώτη του συνέντευξη. Υπάρχει ένα κλικ. Όχι, δεν είναι κεφαλικό. Απλά τα διαβάζει προσεκτικά, ναι. Να ξέρετε. Ακούγεται σαν να έχει πάθει κεφαλικό. Δεν είναι κεφαλικό. Μπορούμε να τα ακούσουμε λίγο στον αέρα. Θα ακούσουμε. Είπες ότι δεν είναι. Τι, ο άνθρωπος μια χαρά μιλάει. Δεν μιλάει μια χαρά, αγάπη. Μην τα βλέπεις όλα ρόδινα και όλα λουλούδια και. Μην τα βλέπεις όλα έτσι. Το παλεύει, ρε παιδιά. Το παλεύει σιγά-σιγά. Εντάξει. Το παλεύει. Ο άνθρωπος εδώ πέρα, θα τον ακούσουμε. Τον τώρα θα ακούσουμε το Μίσιτς, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το στυλ μου μοιάζει με αυτό του Σες Φάμπρεγκας.
Μακάρι να έχει δίκιο. Είναι λίγο τραβηγμένο νομίζω, αλλά εντάξει. Είπε ότι το στυλ μου μοιάζει με του Φάμπρικας. Θα το δούμε στο χορτάρι, κατά πόσο μοιάζει ή όχι. Και είπε τα τετριμένα, αυτά που έπρεπε να πει, λογικό είναι, ότι θέλω να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα, να βοηθήσω τον εαυτό μου, να καθιερωθώ στην δεκάδα και τα λέμε στην Τούμπα. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι, για πάμε. Είναι μια εισαγωγή που ο Μίσης περπατάει στα αποδυτήρια της Τούμπας μέχρι να βγει στον αγωνιστικό χώρο και ουσιαστικά έχει τη γνωριμία με το γήπεδο. Ωραίο, πολύ ωραίο και αυτό το βίντεο. Γιατί ήταν πιο εντυπωσιακό της παρουσίασης προφανώς. Αλλά και αυτό που είναι ουσιαστικά μια συνέντευξη, μια πρώτη τοποθέτηση, και αυτό έχει ένα story. Ναι. Δηλαδή αξίζει να το δεις λίγο το βίντεο. Εντάξει, δεν είναι φάμελο με το βίντεο του Τσούμπα. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο και του Μίσης. Όχι, νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό. Είναι πιο ψαγμένο. Το άλλο ουσιαστικά το εντυπωσιακό ήταν το soundtrack και γενικά το πώς στήθηκε αυτό έχει και νόημα. I am Josip Mišić. I am 24 years old. My position is midfielder. My play style is like Cesc Fabregas. I came to PAOK because I want to improve like a player and help club wins the title and go to Champions League. My personal target is to play in starting 11 and help my coach and my teammates to reach that target. Very happy to come to PAOK and I look forward to see you in Tumba Stadium. Έχει ένα θέμα. Μην τα βλέπεις όλα ρόδινα. Το ξανάκουσα. Ναι. Επειδή πριν το άκουσα πολύ, πολύ γρήγορα. Τα διαβάζει ο άνθρωπος. Δεν είναι κακό. Ισχύει, έχει ένα θέμα λίγο. Θα βελτιωθεί και αυτό στα αγγλικά. Όπως βελτιώθηκε και ο Ζαμπά. Και όπως νομίζω δεν βελτιώθηκε ο Κατσερίδης. Είναι αυτό το πράγμα που μπορεί να με τρελάνε με τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή μπορώ να κάνω υπομονή σε όλα. Είσαι ποδοσφαιριστής. Ανά πάσα και στιγμή μπορεί να πας κάπου αλλού. Μάθε αγγλικά. Είναι δυνατόν δεν ξέρεις αγγλικά. Πώς βασίζεσαι και δεν ξέρεις. Είναι σαν να έχεις δημοσιογράφος και να μην ξέρεις αγγλικά. Δηλαδή να σου έρθουν 20 ξένοι παίκτες μπροστά σου και να μην μπορείς να μιλήσεις. Έχουμε συναδέρφους. Άλλο αυτό. Και εδώ στην πόλη μας. Το κάνω στην άκρη αυτό, οκ. Okay. Αλλά όταν βγαίνεις από τη χώρα σου. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μιλάς αγγλικά. Έχει ένα χρόνο στην Πορτογαλία. Μπορεί να έχει μάθει πορτογαλικά. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι. Αλλά είναι καλό. Είναι γενικά. Επειδή το ζούμε τα τελευταία χρόνια. Έχει τύχει. Δεν είναι και ένα και δύο. Είναι παραπάνω παίκτες που δυσκολεύονται και πολύ. Και είναι θέμα. Ναι. Για την καθημερινότητά τους. Όχι μέσα στο γήπεδο. Και μέσα στο γήπεδο, αλλά κυρίως για την ισορροπία τους και την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα. Μα και στην ομάδα είναι θέμα. Ο Σάμπο έπαιρνε τηλέφωνο τον Μακ. Ναι. Για να του παραγγείλει μία πίτσα. Ναι. Ή γενικά ήθελε να. Δεν νιώθεις και πολύ άνετα σε μια πόλη όταν δεν μπορείς να παραγγείλεις μία πίτσα μόνο σου. Ή να βγεις στον δρόμο και να πάρεις 5 πράγματα που χρειάζεσαι. Και μπήκε στη διαδικασία να μάθει αγγλικά όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ και όταν πήγε μετά στο Ισραήλ. Και τώρα, ας πούμε, συνεννοείται και κανονικά. Αλλά εντάξει, όλο αυτό και χάνεις χρόνο. Και στην προσαρμογή σου, δηλαδή, έχει θέμα αυτό, παίζει ρόλο. Και επίσης και με στην ομάδα. Γιατί τώρα, ας πούμε. Φυσικά με στην ομάδα. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς εύκολα. Αυτό θα σου βγει και στην καθημερινότητα στην ομάδα και σε προπονήσεις και σε αγώνες. Μα εμείς το βλέπαμε με το Σταύρο. Στην Ολλανδία, όπου πραγματικά ο Χατσερίδης ήταν μόνο με το Σάχοβ, γιατί το παιδί δεν ήξερε λέξη στα αγγλικά. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, έχει. Ο Μίσης μέχρι ένα σημείο μιλάει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Γιατί και στην Πορτογαλία που ήταν, μια αλφα συνεννόηση την έβγαζε. Αλλά. Μακάρι να. Εντάξει, φαίνεται λίγο ότι δυσκολεύεται. Να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Δεν τον πάω για να διδάξει σε φροντιστήριο. Αγγλικά. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Ας κάνει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε να κάνει. Για να μπορεί να έχει το rotation του Φεβρουαρίου κυρίως και του Μαρτίου, κατά δεύτερο λόγο, μία έξτρα λύση αξιόπιστη και παραγωγική ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Γιατί τα λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες, το Φεβρουάριο θα υπάρχουν τα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο, προς Μάρτιο νομίζω με το Ατρόμητο. Ναι, πάει προς τα εκεί. Και μέσα στο Φλεβάρι θα υπάρξουν δύο μάτς για τη φάση των 8. Κυπέλου. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Mm. Οπότε θα τα πούμε από εδώ να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Εφόσον δεν γίνουμε μάρτυρες
ένωση αποκλεισμού που νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Φυσιολογικά, δεν μπορεί η Παναχαϊκή να σταθεί εμπόδιο. Όλοι οι δυνατοί θα είναι μέσα. Δηλαδή θα δούμε μία κλήρωση με όλες τις ομάδες. Φυσιολογικά. Κοίταξε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα κάμψει την αντίσταση του Κισαμικού. Είναι. Για τον Παναθηναϊκό έχω μια αμφιβολία. Δηλαδή το 1-0 της Λαμίας. Γιατί η Λαμία εντάξει, σίγουρα δεν είναι αξεπέραστο εμπόδιο. Είναι και η Λαμία μας πιο σκληρή ομάδα. Αλλά είναι σκληρή ομάδα και αν σκοράρει για παράδειγμα στο ΆΚΑ. Θα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός 3 γκολ. Ναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν τα παιδιά του Δόνη, οι νεαροί κυρίως, να ανταπεξέλθουν σε έναν αγώνα που θα έχει πίεση. Μπορεί το παιχνίδι να πάει στον Παναθηναϊκό από την αρχή να βάλει 1-2 γκολ και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά επειδή μιλάμε για δύο ομάδες Super League και όχι ο Κισαμικός που θα παίξει η ΑΕΚ, εγώ έχω μια αμφιβολία για το αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση. Επειδή λοιπόν όμως ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του, μάλλον υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρει μπροστά του είτε τον Ολυμπιακό, είτε την ΑΕΚ, είτε τον Ατρόμητο, είτε τον Παναθηναϊκό ακόμα, σε δύο μάτς υψηλής έντασης και μεγάλων απαιτήσεων, καλό θα είναι μέχρι τότε και ο Μίσιτς και ο Σβιντέρσκι, εφόσον με το καλό έρθει στην Τούμπα, να είναι διαθέσιμοι για να αγωνιστούν. Θυμίζω ο Πας Γιάννα με τον Πανιόνιο 1-1 στο πρώτο μάτς. Εργοτέλη Σόφη 1-1. Δεν θα είναι άσχημα ένα διασταύρωμα με τον Πας Γιάννα, τον Πανιόνιο, τον Εργοτέλη, τον Όφη για τον ΠΑΟΚ. Ναι, καθόλου. Ξάνθη Ολυμπιακός 0-0. Πρώτο μάτς. Απόλλωνος Μύρνης, Ατρόμητος 0-3. Νομίζω ο Ατρόμητος είναι και με τα δύο πόδια στην επόμενη φάση. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 3-2 σε ένα αμφίρροπο ζευγάρι. Κισαμικός ΑΕΚ 1-1. Λαμία Παναθηναϊκός 1-0. Τρίτη 22 Ιανουαρίου. Στις 7.30 ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, υπενθυμίζω ότι δίνουμε και σήμερα 5 εισιτήρια. Έχετε ακόμα 35 λεπτά, παιδιά. Δεν θα δώσουμε εισιτήρια ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τρίτη για το μάτς της Παναχαϊκής. Θα δίνουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Όφη στις 27 Ιανουαρίου. Οπότε, ΠΑΟΚ FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 2 και θα δούμε αν έχουμε και άλλα εισιτήρια, μπορεί να δώσουμε και τηλεφωνικά προς το τέλος, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω τα καλύψαμε όλα και για το Μίσιτς, για τον Σβιντέρσκι δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη. Σημειώσαμε τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στην Ιταλία, το τι λέει και ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Γιώργος Σαββίδης που εκφράζονται με βεβαιότητα ότι ο Πολωνός θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ναι, τονίζουν όλοι τον ΠΑΟΚ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή ότι περιμένουν κανονικά τον παίκτη εδώ αύριο. Τώρα είναι αυτό που πήγε ο Στάβος πριν. Αν περάσει και τη γευρένη ημέρα και δεν έχουμε κάτι, προφανώς ίσως υπάρχει κάποιο ζήτημα. Σας είπαμε νωρίτερα και τις ποινές για το Κοριόπολης. Όλες οι ποινές με αναστολή του Γιώργου Τσακογιάννη, στον οποίο επιβλήθηκε η μεγαλύτερη ποινή, 27 μήνες φυλάκιση, είναι με τριετή αναστολή, είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα. Θα επιστραφούν οι εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από όλους τους κατηγορούμενους το προηγούμενο διάστημα. Οι τελικές ποινές είναι Γιώργο Τσακογιάννη, 27 μήνες φυλάκιση, Βασίλης Καρακούλιας, 18 μήνες, Μαρία Βυθοπούλου, 18 μήνες, Βασίλης Δημόπουλος, 20 μήνες, Δημήτρης Ζαβαντίας, 12 μήνες. Βασίλης Γεωργιάκος 18 μήνες, Θανάσης Ντότσης 18 μήνες, Μάκης Σιδηρόπουλος 15 μήνες, Γιώργος Τσεκερίδης 12 μήνες, Γιώργος Γαλαίος και Γιώργος Διγόνης από 8 μήνες. Και κάπως έτσι πέφτει η αυλαία στο Κοριόπολης. Πάμε, μα είναι στο τελευταίο μας διάλειμμα, για να επιστρέψουμε λίγο να μπούμε και στα άλλα αθλήματα, γιατί έχει δράσει το Σαββατοκύριακο και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια συνέντευξη καλώς εικόνα των πραγμάτων, αφού πω ότι την Τρίτη θα υπάρχουν και φίλοι της Παναχαϊκής στο γήπεδο, όπως προέκυψε πριν από λίγο. Υπενθυμίζω για τελευταία φορά το διαγωνισμό για τα 5 εισιτήρια για τον αγώνα με την Παναχαϊκή, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526.
6. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, αλλά στο Alter Ego βρίσκεται και κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alteregofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και μαζί μας είναι και τα Naxus. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την εδρική συλλογή στο nag.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη με φοβερές τιμές. Και ευκαιρία είναι, αν ταξιδεύετε, να περάσετε και από το κατάστημα της Λευθέρου Βενιζέλου, όπου και εκεί οι τιμές είναι πολύ καλές αυτό το διάστημα. Μαζί μας είναι τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης για όσους θέλουν να γίνουν μπαρίστα ή bartender ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα τουριστικά αλλά σεμινάρια και στην πληροφορική. Όσοι θέλουν λοιπόν να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ και επαγγελματίες bartender μπορούν να κάνουν σεμινάρια στο service και σε όλα όσα χρειάζονται με επιστοποίηση μέσα σε λίγες μόνο μέρες στα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62. Μαζί μας είναι η Στοίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με πάρα πολλές επιλογές ανά αγώνα, εκατοντάδες αγώνες σε όλα τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα και όχι μόνο. Πάρα πολλές επιλογές, ειδικά στοιχήματα, σκόρερ, κάρτες, πέναλτι. Πραγματικά ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Νομίζω ότι η στοίχημα καλύπτει όλες τις ανάγκες ανεξάρτητα από το πώς παίζει ο καθένας. Κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, εύκολη πρόσβαση μέσα από ένα πάρα πολύ εύχριστο και γρήγορο πρόγραμμα. Όλα αυτά με την εγγύηση τη στοίχημα και σας θυμίζω το ότι ο Τάκης Ζαχαράτος πήρε παράταση μέχρι και όλο το Φεβρουάριο. Θα είναι στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μην επαναπαύεστε όμως, κλείστε εγκαίρως στα εισιτήριά σας. Ακόμα και αν έχετε στο μυαλό σας να πάτε να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαράτο τον Φεβρουάριο, γιατί πραγματικά γίνεται ένας πανικός. Προπόληση εισιτηρίων από τα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservices.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-56-7 και αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2310-491-291. Τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, το τελευταίο της εβδομάδας. Πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Έχετε ακόμα 17-18 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια που δίνουμε για το ΠΑΟΚ Παναχαϊκή την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30. Στο γήπεδο της Τούμπας, επαναληπτικός της ήττας του ΠΑΟΚ με 2-1 στην Πάτρα. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχουμε στην άλλη γραμμή τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Μπήκαμε για τα καλά, νομίζω, σε πλήρη δράση. Εντάξει, διακοπές τέλος, Χριστούγεννα, πρωτοχρονιές, φώτα. Και όλες οι ομάδες του ερασιτέχνη έχουν υποχρεώσεις. Οι γυναίκες του ποδοσφαίρου δεν ξέρω τι κάνουν, έχουν να παίξουν κανένα δίμηνο. Εκείνες, ναι, και δεν έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο δράση. Δεν έχουν. Από εβδομάδα πάμε πάλι. Ναι, από εβδομάδα, κάπου μέσα στο 2019 θα πούνε. Εκείνοι οι αγώνες που έχουν χάσει, πότε θα πάνε. Τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου θα είναι. Είναι 3 χρωστούμενα παιχνίδια, θα δοθούν και αυτά. Κάποια στιγμή νομοτελειακά θα δοθούν. Σας είμαστε αισιόδοξοι. Με 3 παιχνίδια λιγότερα πάντως. Ας τα πάρουμε λίγο, Ραφαήλ, με τη σειρά χρονικά αντάχυση, αν θέλεις κατά σειρά προτεραιότητας όπως νομίζεις. Ας τα πάρουμε άμα είναι χρονικά, γιατί είναι και αρκετά και είναι και σχεδόν ίδια ώρα κιόλας. Ξεκινάμε αύριο Σάββατο στις 4 το μεσημέρι με το γυναικείο μπάσκετ, το οποίο παίζει στην έδρα της Νίκης Λευκάδας. Τρίτος ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στη βαθμολογία, σε μια δύσκολη έδρα, μια ομάδα η οποία ενισχύθηκε αρκετά φέτος γιατί αγωνίστηκε και στην Ευρώπη. Αλλά τελικά αυτό της δημιούργησε ένα θέμα και λόγω κούρασης στα εχώρια παιχνίδια και έχει υποχωρήσει αρκετά βαθμολογικά. Είχε κάποια μικροπροβλήματα ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Ελπίζει όμως ο κύριος Μασελαρινός ότι θα ξεπεραστούν και ότι θα πάρει ο δικέφαλος ένα θετικό αποτέλεσμα. Ίδια ώρα έχουμε το γυναικείο handball αύριο, το οποίο επιστρέφει στην Μίκρα για τον εντός έδρας αγώνα που θα δώσει με τον Μέγα Αλέξανδρο Γιαννιτσόν. Αίτητες γυναίκες θέλουν να πάρουν ακόμα μία νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή και ακολουθούν και τα παιχνίδια κυπέλου. Οι ημιτελικοί αγώνες με το Πανόραμα. Εκεί είχαμε φυσικά το θέμα που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με τον ορισμό της έδρας του τελικού, ο οποίος θα γίνει στην Άρτα στα μέσα Φεβρουαρίου. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από πλευράς ΠΑΟΚ, γιατί λογικά το ζευγάρι θα είναι αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ.
Αλλά τελικά η απόφαση της Ομοσπονδίας είναι να γίνει εκεί πέρα ο τελικός και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς θα κατανεμηθούν τα εισιτήρια. Εισιτήρια, ναι. Έχουμε βόλεϊ, όχι βόλεϊ, ναι, βόλεϊ, ναι, στις 5 η ώρα αύριο ΠΑΟΚ εναντίον Κομωτινής στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ήταν 6 η ώρα να γίνει το μάτς, αλλά ο ΠΑΟΚ ζήτησε αλλαγή όραση γιατί έχουμε σε 7.30 και το μάτς του ποδοσφαίρου. Αποκαλυπτήρια νομίζω μπροστά στο κοινό του για την νέα ομάδα του Δικεφάλου μου, με τον Σάκη Ψάρα, με τον Club Vike που βγήκε και MVP και τον Μακουτούντια, τον Αμερικανό ακραίο. Λογικά θα είναι και ο Φιλίποφ στη διάθεση του Έλληνα Εθνικού, δεν είχε αγωνιστεί στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Λογικά, έτσι όπως είδαμε, έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά κόντρα στους πράσινους, θα πάρει αύριο μια εύκολη νίκη απέναντι στην Κομωτινή και έχει μετά και εκείνος ένα διάστημα περίπου 15 ημερών για να προετοιμαστεί για τη συνέχεια, γιατί την άλλη εβδομάδα έχει ρεπό. Και στις 6 αύριο έχουμε το μάτς του handball για τους άντρες μέσα στον Φίλιππο Βέρειας. Πάλι με Έλληνες παίκτες μόνο στην αποστολή του ΠΑΟΚ, αφού δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση προς το παρόν από πλευράς ΑΣ επίσημη για κάποια μεταγραφή ξένου παίκτη, ενώ έχουν αποχωρήσει ήδη η Τζόνο και Τάσκοβιτς. Βέβαια όλα αυτά λίγες μέρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό, τον κρίσιμο του Ολυμπιακού του Ρέντι. Ναι, επομένως θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει ενίσχυση. Ο κύριος Σιρικίδης είπε ότι εξετάζουμε περιπτώσεις παικτών. Βέβαια τώρα και να έρθει ένας παίκτης σίγουρα χρειάζεται το χρόνο του για να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ομάδας και στον τρόπο παιχνιδιού. Αλλά ελπίζουν όλοι ότι τουλάχιστον θα ξεπεράσει τώρα το εμπόδιο του Φίλιππου Βέρειας όσον αφορά το πρωτάθλημα και μετά θα δούνε για το μάτς του κυπέλλου από Τετάρτη. Τετάρτη 23 Ιανουαρίου ώρα 5 Ραφαήλ το πρώτο μάτς. Ναι, στον και Πειραιά, μια εβδομάδα. Και την μεθεπόμενη Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στις 6 ώρα στη Νεάπολη που φαντάζομαι θα είναι το κλειστό κατάμεστο. Και η λογική αυτό λέει. Ήδη όμως έχει αρχίσει η συζήτηση για το αν θα υπάρξει αλλαγή ώρας, γιατί εκείνη η μέρα θα έχει και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, σε παιχνίδι, εμβόλυμη αγωνιστική που είναι για το Super League. Τετάρτη. Ναι, είναι το μάτς με τον Μπάς, πρέπει τον να είναι. Τον Μπάς Γιάννα. Ναι, τότε πρέπει να είναι. 30 Ιανουαρίου, 5 και 4. Για αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από χθες μια συζήτηση, αλλά προς το παρόν ο Άσης ακόμα δεν γνωρίζει. Έχει βέβαια 2 εβδομάδες για να καταθέσει κάποιο αίτημα στην ΟΧΕ για αλλαγή ώρας. Αρκετοί φίλοι πάντως του Δικεφάλου θέλουν να αλλάξει ώρα, γιατί είναι ένα μάτς που σίγουρα θέλουν να το παρακολουθήσουν από κοντά. Ωραία, θα μείνεις Ραφαήλ στη γραμμή. Να πάμε λίγο στη γυναική ομάδα βόλεϊ που έχει και ντέρμπι. Τα ξέρεις τα πράγματα καλύτερα. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την Εύη Χαντάβα. Να την καλησπερίσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλησπέρα. Με υγεία και επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και από τη μεριά μας. Και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας. Μακάρι και υγεία νομίζω σε όλους σας. Το ότι η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά νομίζω δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα, έτσι δεν είναι? Οπότε είστε μέσα στους στόχους σας, στο πώς περιμένατε να εξελιχθεί μέχρι τώρα η χρονιά. Ναι, σίγουρα το να έχουμε 11-11 νίκες είναι κάτι πολύ θετικό για την ομάδα μας. Μας δίνει ένα πλεονέκτημα ψυχολογίας. Και τώρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, ουσιαστικά, που είναι ο πιο σημαντικός γύρος. Ναι. Ξεκίνημα με απαιτητικό μάτς, έτσι δεν είναι? Ναι, ουσιαστικά είναι το μάτς της χρονιάς, θα το έλεγα. Είμαστε εμείς με 31 βαθμούς πρώτες και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 30 βαθμούς. Και παίζουμε μέσα στην έδρα μας την Κυριακή. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά μάτια της χρονιάς. Οπότε φαντάζομαι ότι περιμένετε και τη βοήθεια του κόσμου, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έχετε κερδίσει το δικαίωμα να ζητάτε τη συμπαράσταση του κόσμου παραπάνω από ό,τι έρχονται κάθε φορά στα παιχνίδια σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα τους χρειαστούμε πάρα πολύ δίπλα μας να κάνουμε μια όμορφη κερκίδα, μια όμορφη ατμόσφαιρα. Γιατί όπως γνωρίζετε, πάντα ο κόσμος είναι ο έθνος παίκτης μέσα στο γήπεδο. Οπότε αυτό σίγουρα θα είναι ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα για εμάς. Όλη αυτή η πορεία με τις νίκες έχει έρθει τόσο εύκολα ή είναι και προϊόν σκληρής δουλειάς? Γιατί εντάξει, καλά τα λέμε, κάθε εβδομάδα μας έχετε συνηθίσει σε νίκες και τον κόσμο. Έρχονται εύκολα νίκες? Είναι ο ΠΑΟΚ τόσο καλύτερος από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος? Είναι προϊόν σκληρής δουλειάς? Τύχεις καμιά φορά σε ορισμένους αγώνες, δεν ξέρω. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, κάποια παιχνίδια, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιες ομάδες, δεν ήταν και τόσο δύσκολα. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι ένα σκαλί πάνω από το επίπεδο της Pre-League. Αυτό το δείξαμε και σε φιλικά που παίξαμε
στην προετοιμασία με ομάδες της Α1, με ομάδες του εξωτερικού και τις κερδίσαμε. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα είναι η δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο, μη τι άλλο, αλλά σίγουρα είναι και η εμπειρία που έχουμε κάποιες παίκτριες μέσα στην ομάδα. Ραφαήλ. Τα είπαμε νομίζω και με την Εύη το πρωί, γιατί θα την έχουμε αύριο και συνέντευξη στην εφημερίδα Φόρσα που θα κυκλοφορήσει. Πού πιστεύει ότι θα κριθεί το αυριανό παιχνίδι, ποια είναι τα του ΠΑΟΚ, τι περιμένουν από τον Παναθηναϊκό και τι θα πρέπει να προσέξουν. Αυτό κυρίως, σε αγωνιστικό επίπεδο δηλαδή, να μας πει κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μάτς που ήταν μάτς πρεμιέρας, ξέρετε όλοι ότι είναι λίγο περίεργα τα πρώτα μάτς. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα έρθει πιο βελτιωμένος, θεωρώ, σε σχέση με αυτό που έπαιξε μαζί μας στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα και εμείς θα είμαστε καλύτερα, γιατί εννοείται ότι παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα έχει δεχτεί πάρα πολύ μεταξύ μας. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Ωραίο βόλεϊ, οπότε θέλω να πιστεύω ότι η νίκη θα είναι με το μέρος μας. Και από εκεί και πέρα μετά πρέπει να είμαστε φοβερά συγκεντρωμένοι για τα υπόλοιπα μάτια, γιατί κάθε μάτι είναι και η θέση μας. Εύα, ναι. Έχει γίνει και κλήρωση για τη φάση του 32. Νομίζω με ένα εμπόδιο της νέας γενιάς σας στο χωρίο που λογικά θα το ξεπεράσετε και θα πάτε στους 16. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Είναι το κύπελο, γιατί αν με το καλό περάσετε το Σβεστοχώρι, στη συνέχεια θα μπουν στη μάχη και οι 12 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Είναι μια πρόκληση ή δεν το σκέφτεστε ακόμα να προχωρήσετε στο θεσμό όσο γίνεται παραπάνω? Όχι, φυσικά και είναι μια πρόκληση, απλά δεν είναι ο πρώτος μας στόχος. Από εκεί και πέρα εμείς θα μπούμε, αν περάσουμε το εμπόδιο της νέας γενεάς. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα η ομάδα θα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχουμε το πλεονέκτημα έδρας λόγω του ότι είμαστε στην Pre-League με ομάδες της Α1, οπότε αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για μας. Και σίγουρα η ομάδα θεωρώ ότι μπορεί να φέρει κάποια καλά αποτελέσματα και στο κύπελο με την ομάδα που έχουμε. Από εκεί και πέρα ο στόχος που μας καίει εννοείται είναι να πάρουμε την πρώτη θέση και την άνοδο στην Α1. Εύα, είσαι μια αθλήτρια με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, άμα δει κανείς το βιογραφικό σου, έχεις περάσει από Βραζιλία, Ρουμανία, Αζερβαϊτζάν. Έχεις πάρα πολλές παραστάσεις. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα εδώ σε σχέση με εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, η πολύ μεγάλη διαφορά που διακρίνω εγώ είναι ότι έξω είναι επαγγελματικά, δηλαδή οι παίκτριες ζουν από αυτό. Και αυτό συνεπάγεται με το ότι υπάρχουν ομαδικές πρωινές προπονήσεις, υπάρχει περισσότερη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Εδώ πέρα δυστυχώς το βόλεϊ των γυναικών είναι ερασιτεχνικό, οπότε δεν μπορείς να ζήσεις μόνο από το βόλεϊ. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει η ίδια οργάνωση της ομάδος σε σχέση με έξω. Δηλαδή έξω προτεραιότητα ό,τι και να γίνει είναι η ομάδα. Δηλαδή προπόνηση με την ομάδα το πρωί, το απόγευμα. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Σε αυτό υστερούμε πάρα πολύ δυστυχώς. Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά γίνονται πάρα πολλές κινήσεις από κάποιες ομάδες, όπως είναι η δική μας ομάδα που υπάρχει πολύ μεγάλο όραμα με τον κύριο Αμυρίδη για το μέλλον, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της Ελλάδος. Πόσο σημαντική είναι η στήριξη του κύριου Αμυρίδη, γιατί γενικά από ό,τι βλέπω όλες σας σε κάθε σας συνέντευξη τον αναφέρετε συχνά? Εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ουσιαστικά που έχει πάρει μια ομάδα από το μηδέν και την έχει φτάσει εδώ που την έχει φτάσει και πιστεύω ότι θέλει να πάει και πιο ψηλά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει στόχους και ένας αθλητής θεωρώ ότι χρειάζεται να ο πρόεδρος της ομάδας χρειάζεται να τον κρατάει, να έχει όραμα ο ίδιος ο πρόεδρος, έτσι ώστε να κρατήσει και τον αθλητή. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Κάτι που αναδεικνύει το βόλεϊ γενικότερα στην Ελλάδα και φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και θέλουμε να φτάσει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ ψηλά. Εύα, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι παρότι είσαι σε μια μικρή ηλικία, εντάξει, έχεις αγωνιστεί και έχεις ζήσει σε Βραζιλία, Ρουμανία, Αζερβαϊτζάν, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ιταλία, εντάξει, και φυσικά Ελλάδα. Νιώθεις τον εαυτό σου. Ιδονησία, ναι. Νιώθεις τον εαυτό σου τυχερό που έχεις δει όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί εντάξει, έχεις δει όλες τις κουλτούρες του κόσμου, απίστευτα μέρη, φαντάζομαι. Ναι. Σε πολύ μικρή ηλικία. Ναι, μέσω του βόλεϊ. Ναι, έφυγα από τα 20 μου. Πράγμα το οποίο δεν το μετανιώνω με τίποτα. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όταν πας έξω σε μικρή ηλικία και βλέπεις την ελίτ του γυναικείου βόλεϊ. Αλλά σίγουρα όλα αυτά με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα και σε χαρακτήρα, εννοείται, πιο πολύ. Ανεξαρτητοποιήθηκα πάρα πολύ, ορίμασα πιο νωρίς. Γενικώς είχα πολλές δυσκολίες σχετικά, αλλά ανταπεξήλθα
Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Οπότε δεν το μετανιώνω. Είχα βέβαια και τις πολύ όμορφες στιγμές, εννοείται, να ζήσω το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, το οποίο θεωρώ είναι ένα από τα όνειρα των περισσότερων αθλητών στο βόλεϊ. Ήταν μαγεία για μένα και εύχομαι από εδώ και πέρα να πάνε και άλλες Ελληνίδες, αν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι στο μυαλό σου να φύγεις ή ταξίδια τέλος θα μείνει στην Ελλάδα? Δεν κλείνω πόρτες, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον ΠΑΟΚ. Οπότε στόχος μου και η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ. Από όλες αυτές τις χώρες, Εύα, πού πέρασες καλύτερα, όχι σε αθλητικό επίπεδο, σε προσωπικό, να κάνεις φίλους, να δεις πράγματα? Ποια περίοδο θυμάσαι με μεγαλύτερη αγάπη? Από τη Βραζιλία και την Ινδονησία. Πάρα πολύ αγάπη πήρα από αυτή τη χώρα. Πέρασα εκπληκτικά, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και εννοείται ότι έπαιξα και πάρα πολύ καλό βόλεϊ. Το βραζιλιάνικο βόλεϊ είναι κάτι σαν το αντίστοιχο για το ποδόσφαιρο στην Αγγλία, έτσι δεν είναι? Τον αγωνιστή στο βραζιλιάνικο, ναι, περίπου. Έχουν το ποδόσφαιρο σαν θρησκεία, εντάξει, στην Βραζιλία, ναι. Και πρώτο άθλημα έχουν το βόλεϊ γυναικών. Φαντάζομαι θέμα σύγκρισης δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι, ελληνικού βόλεϊ γυναικείου, όχι, όχι, ή ακόμα, όχι, και ανδρικού. Κάναμε 7 ώρες την ημέρα προπόνηση. Αρχικά εκεί θεωρώ ότι είχα φτάσει στο πικ μου, γιατί πραγματικά έκλεινα τα μάτια μου, θυμάμαι, και έβλεπα μπάλα του βόλεϊ. Δηλαδή πήγαινα με τόση αυτοπεποίθηση στον αγώνα, γιατί σκεφτείτε αρχικά ότι είχαμε 8 προπονητές μέσα στην προπόνηση. 8 δυνατούς προπονητές που μας χτυπούσαν, λες και ήμασταν άντρες. Οπότε μετά πηγαίναμε στον αγώνα και οι μπάλες φαινόταν να ήταν τόσο αργές. Δηλαδή πραγματικά απίστευτο στο βόλεϊ. Αλλά χαιρόμουν, δηλαδή ήμουν κουρασμένη, αλλά χαιρόμουν, γιατί έπαιζε πραγματικά πολύ καλό βόλεϊ εκεί. Άλλη ρυθμή εντελώς, έτσι. Ναι, καμία σχέση. Ένα σημαντικό μάτς, Εύα, ένα σημαντικό μάτς στη Βραζιλία για τις γυναίκες, να μιλήσουμε στο βόλεϊ. Πόσος κόσμος μπορεί να το δει, για να καταλάβει ο κόσμος ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ελληνικού βόλεϊ και βραζιλιάνικου? Μπορεί να φτάσει και στα 2.000, 1.500 άτομα σε κανονικά μάτς. Έτσι, σε ντέρμπι πάνε πολύ περισσότερο, στα μεγάλα μάτς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι εκεί, το αβαντάζω, ότι δηλαδή όλες οι διεθνείς, οι βραζιλιάνες παίκτες, που είναι και πάρα πολύ γνωστές σε όλο τον κόσμο, παίζουν στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Γίνεται πολύ, τραβάνε το άθλημα διαφημιστικά πάρα πολύ με τηλεόραση, δηλαδή όλες, βλέπετε ότι στις τηλεοράσεις είναι όλες οι αθλήτριες του βόλεϊ που κάνουν διαφημίσεις για διάφορους χορηγούς. Ναι. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς αλλάζουμε τα σετ, μπορεί να διοργανώσουν παιχνίδια μεταξύ των φιλάθλων για να πάρουν μια φανέλα της ομάδας. Δηλαδή πράγματα που παίζουν με τον κόσμο και τους κάνουν να πηγαίνουν στο γήπεδο και να ευχαριστούν ένα ωραίο θέαμα. Είναι πολύ διαφορετικά, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο εκεί. Κομμάτι της ζωής τους κάπως, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ακριβώς. Ναι, 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 το βόλεϊ το έχουν πολύ ψηλά. Ωραία. Εμείς να τους ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά σε προσωπικό επίπεδο. Γερή να είσαι, η ομάδα να τα πάει όπως τα πάει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι καλύτερο, μόνο νίκες. Και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε πραγματικά να έρθει ο κόσμος, γιατί πραγματικά τους χρειαζόμαστε. Και το αξίζετε κιόλας, το έχετε δείξει. Ναι. Υγεία σε όλες σας. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Γεια σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Ραφαήλ που έμεινε στη γραμμή. Στη Μίκρα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νομίζω... Ενδιαφέρον μάτς. Μισό πρωτάθλημα, ναι. ΠΑΟΚ 31 βαθμούς, Παναθηναϊκός 30, και από ό,τι δείχνουν οι ομάδες δεν χάνουν πουθενά και οι δύο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός η μοναδική του ήττα είναι από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο γύρο, ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος. Άρα νομίζω ότι όποιος κερδίσει, μάλλον σε μεγάλο βαθμό, παίρνει και την πρώτη θέση και την απευθείας άνοδο. Είναι φαβορί Ραφαήλ ο ΠΑΟΚ ή θεωρήσουν στο επίπεδο οι ομάδες? Ο Παναθηναϊκός τώρα τελευταία είναι αρκετά ανεβασμένος, δεν χάνει ούτε σετ. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται λίγο από ένα περίεργο παιχνίδι κόντρα στην Χάνθ, το κέρδισε πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν βέβαια λίγο και οι διακοπές των εορτών που έφεραν λίγο κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας. Γι' αυτό και δόθηκαν κάποια φιλικά παιχνίδια τις προηγούμενες μέρες για να βρει πάλι ρυθμό η ομάδα. Επομένως νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και λόγω έδρας και λόγω του ότι τον Παναθηναϊκό τον είχε, ας πούμε, στον πρώτο γύρο, μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι είναι κερδισμένος και με ένα 3-2, μια νίκη δηλαδή που θα του δώσει 2 βαθμούς. Ωραία. Και είναι ευκαιρία και αυτός ο Κύριακο που είναι όλοι αγώνες το Σάββατο, από τη στιγμή που, ναι, αυτός είναι ακριβώς την Κυριακή, να πάει ο κόσμος στη Μίκρα το μεσημέρι. Ακριβώς. Γιατί ποδόσφαιρο είναι αύριο, μπάσκετ είναι αύριο, όλοι αγώνες είναι αύριο περισσότεροι, οπότε είναι ευκαιρία για τον κόσμο να είναι εκεί. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αγάπη, νομίζω κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να μου πεις 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 10,
8. 2, 5, 10, 12. 2, 5, 10, 12. Και ένα. Ένα. Και ένα. Ωραία. Δώσ' μου λίγο δύο λεπτά. Λοιπόν, μέχρι να τους βρεις τους νικητές, θα πω εγώ ότι μαζί μας ήταν τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, αλλά και κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι ευκαιρία να περάσετε μία βόλτα από τα καταστήματα Alter Ego, γιατί αυτές τις ημέρες υπάρχουν εκπτώσεις, οπότε και οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Σε ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να βρείτε όλα τα σχέδια. Και μαζί μας είναι και τα NAC Shoes. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια NAC Shoes και εσείς μπορείτε να βρείτε όλη την αδρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολική αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ που έχουν στην πόλη και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέριος Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα και οι υπερτροφές Αβραμόγλου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην Πλατεία Εμπορίου φυσικά. Ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός για να δουλεύει ρολόι, όλες τις ώρες την ημέρα. Θα βρείτε μεταξύ άλλων στον Αβραμόγλου θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Θα βρείτε βότανα για αδυνάτισμα, θα βρείτε και υπερτροφές για αποτοξίνωση του οργανισμού από βαρέα μέταλλα, ραδιενέργεια και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά σε συνεργασία φυσικά με διατροφολόγο, ιδρολόγο και υγιεινολόγο. Μαζί μας ήταν και τις δύο ώρες Στοίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24, με την ποδοσφαιρική δράση να κορυφώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επιστρέφει η Γερμανία, επιστρέφει η Ολλανδία, επιστρέφει η Ιταλία, επιστρέφει και η Τουρκία. Δώσε ένα σημείο για Τότεναμ. Τότεναμ δεν θα δώσω τίποτα. Όχι, δώσε ένα σημείο στα αρχή για Τότεναμ. Κοίταξε, θεωρώ ότι μέσα στην έδρα της Φούλαμ θα περάσει η ομάδα δύσκολα. Γιατί έχει φύγει ο Σον. Ναι, ναι. Τον χάνουμε ένα μήνα, πάει στην Ασία να παίξει ένα κύπελο. Συμβαίνει και αυτό. Δεν είναι γάμα λαβάσα να έχουμε αυτό. Ο Κέιν είναι τραυματίας. Ο Κέιν αντίο. Μην ακουμπήσετε Τότεναμ. Α, μπράβο, εκεί κατά. Μπράβο, στον ίδιο συμφωνώ, ωραία. Στοίχημαν λοιπόν από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και το online καζίνο της Στοίχημαν με την ίδια εύκολη πρόσβαση, 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε μέλη της Στοίχημαν αλλά και μη μέλη της Στοίχημαν. Και σας υπενθυμίζω ότι ο Τάκης Ζαχαράτος έχει πάρει παράταση όλο τον Φεβρουάριο μετά το χαμό που γίνεται σε κάθε παράστασή του. Τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για το πώς περάσαμε εχθές. Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ ευχάριστο τρίωρο. Είναι μια ψυχοθεραπεία, αγάπη. Το να γελάς τόσο πολύ. Πραγματικά, εγώ τουλάχιστον βγάζω το καπέλο στον Τάκη Ζαχαράτο και τον επαγγελματισμό του. Εντάξει, το ταλέντο του είναι γνωστό, αλλά τρεις ώρες να μην σταματάει. Πραγματικά, μπράβο του. Και δικαιολογημένο ο κόσμος έχει στηρίξει τόσο πολύ την επανεμφάνισή του φέτος στο θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια για να εξασφαλίσετε γρήγορα και εγκαίρως τη θέση σας στο θέατρο Βεργίνα. ticketservices.gr στα καταστήματα Public. Στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, τηλεφωνικά στο 217-2345-6 και 7, πληροφορίες στο 2310-491-291, είναι προαιρετική η είσοδος στο Ρίζιση Καζίνου Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να πάτε πριν ή μετά την παράσταση, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Η τυχερή σήμερα για τα 5 εισιτήρια είναι Κωνσταντίνος Σιώμος, το κινητό του σε 258, ο οποίος έστειλε και τελευταίος. Παρασκευόπουλος Σοκράτης, το κινητό σε 118, Παντελής Νικολαίδης σε 771, Νικολέτα Ζωγραφάκη σε 518 και Νίκος Μαριολάκης, το κινητό σε 005. Θα ειδοποιηθείτε εντός λίγων λεπτών από τη γραμματεία για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Αυτά από εμάς, να ευχηθούμε νίκες και στην ποδοσφαιρική ομάδα και στην ομάδα μπάσκετ που αγωνίζεται στο Ρέθυμνο και σε όλες τις ομάδες του Δικεφάλου, άνδρες και γυναίκες, γεμάτο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα για να καλύψουμε όλη την ιστογραφία. Θα τα ξαναπούμε από την Τούμπα αύριο το απόγευμα, σύσσωμο το ΠΑΟ 24. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί η εκπομπή ανάλυση των By Repress με όλη την ομάδα του Repress. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.